μπανάνα. Έλα, θέλει μόνο λίγη τρέλα. Η ζωή κι όλα θα πάνε καλά. Τέτοια αγάπη δεν θα νιώσεις και θα με ζητάς ξανά. Στοιχηματίζω, θα γυρίσεις στη δικιά μου αγκαλιά. Στοιχηματίζω, θα ζητήσεις. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πείτε μας τα νέα σας, δεν μπορείτε, αλλά έχετε τα στοιχεία για να επικοινωνήσετε μαζί μας αν χρειαστεί. Εμείς έχουμε ετοιμάσει για σας μία εκπομπή υπέροχη, γεμάτη, γίνανε πράγματα και χτες και σήμερα το πρωί και τα ξέρουμε. Τι έπαθες, χαλασές? Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Όχι. Σαν μπαλόνι που ξεφουσκώνει ήταν, πώς το έκανες? Είναι σαν αέρια συμφωνίας. Για κάνε. Δεν είναι σαν μπαλόνι που το κρατάς φουσκωμένο και το αφήνεις? Ο Κωνσταντίνος τι είπε? Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή γεμάτη με όλες αυτές τις πληροφορίες που θα μπουν έτσι στο σπίτι σας, στον καναπέ σας, εκεί που πίνετε το καφεδάκι σας και αραχτείτε να τα ακούσετε και να πείτε τι λες, γίνανε αυτά τα πράγματα. Δείτε περίπου γιατί μιλάμε. Δείτε σήμερα σχέσεις, επανασυνδέσεις και χωρισμοί στο ερωτικό βαρόμετρο της εβδομάδας και τι συζητήθηκε στην τηλεόραση. Πώς είναι η ζωή ενός ράπερ, ο Ματ Κλιπ και η σύντροφός του μας μιλούν για τη σχέση τους. Ζωντανή σύνδεση με το θέατρο Χιτήριο, όπου πρωταγωνιστούν η Γιώργος Γεροντιδάκης, Άρης Πλασκασοβίτης, Δήμητρα Στογιάννη. Η Ρώμα νέα παντά. Γιατί αναγκάστηκε να κινηθεί νομικά προκειμένου να αποσυρθούν φωτογραφίες της? Συναντήσαμε τον Λάμπρο Κτεναβό στα γυρίσματα του Κόκκινου Ποταμιού και μας μίλησε για το ρόλο του τον Οσμάν. Στην κουζίνα με τον Χρήστο Βέργαδο φτιάχνουμε μπράουνις με φυστικό βούτυρο. Στην παρέα μας, ο Ευθύμης Ζησάκης. Ακούσατε νομίζω και στο βίντεο ότι θα συμβεί σήμερα σε αυτή την κουζίνα αυτού του αγοριού. Εντάξει, Χρήστο, δεν έχω λόγια. Δηλαδή εδώ μιλάμε ότι παίρνεις τώρα και ενώνεις. Θα σου πω ότι το πλήγμα είναι διπλό σήμερα και βαρύ σήμερα. Πω, βαρύ. Βαρύ και το βλέπω εκεί. Βλέπω αυτόν τον πύργο. Ειδικά για τους λάτρεις του φυστικοβούτυρου, είναι μια συνταγή που είναι... Εμένα προσωπικά κάθε φορά που τη φτιάχνω μου δημιουργούνται λίγο σάλια γιατί μου αρέσει το φυστικό βούτυρο πάρα πολύ. Φυσικά το μπράουνι στο αγαπημένο όλων. Σε συνδυασμό και με φυστικό βούτυρο θέλω να πω ότι η διαφορετικότητα που έχει αυτή η συνταγή είναι ότι δεν έχουμε πάρει απλά το φυστικό βούτυρο και το έχουμε ανακατέψει με το μείγμα του μπράουνι. Θα δείτε ότι είναι δύο διαφορετικά μείγματα τα οποία και με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο θα τα στήσουμε για να έχουμε αυτή τη διχρωμία που φαίνεται και εδώ ήδη στον πυργίσκο που έχουμε χτίσει. Αυτό που θέλουμε είναι όταν θα κόβουμε με το πυρούνι μας ή με το κουτάλι μας να καταλαβαίνουμε ξεχωριστά το φυστικό βούτυρο, το μείγμα του φυστικού βούτυρου. Έτσι. Και να σου πω και κάτι για να το ολοκληρώσω, έτσι. Ναι. Θα φτιάξω και μια έξτρα σάλτσα μετά. Ο Παναγίτσα μου. Εκτός έτσι προγράμματος για να κάνουμε και λίγο χαμόλι περισσότερο. Παιδιά, τρελάθηκε ο Χρήστος Βέργαδος. Τρελάθηκε, θα μας τρελάνει και εμάς. Μπράουνις με φυστικό βούτυρο λοιπόν σήμερα. Σε αφήνω να ξεκινήσει την προετοιμασία σου και έρχομαι μετά να μαγειρέψουμε. Και περίμενε Χρυσό μου, περίμενε. Μην ανησύχεις. Τα έχουμε όλα. Τι μωρέ, θες να μάθουμε τα διεθνή, θες να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Πάμε στον Τάσο να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Καλημέρα, Τάσο μου. Καλημέρα, Σύση. Καλημέρα, συντροφιά του Έλα Χαμογέλα. Καλημέρα, συντροφιά. Να είστε καλά. Τραγικός είναι ο απολογισμός των θυμάτων μέχρι στιγμής του χθεσινού ναυαγίου έξω από τους παξούς και οι οποίοι μέχρι τώρα φτάνουν τους 12, 10 άνδρες και 2 γυναίκες. 20 άνδρες και μία γυναίκα είναι οι διασωθέντες, ενώ όπως δήλωσαν οι ίδιοι στις αρχές, στο σκάφος επέβαιναν περίπου 50 μετανάστες άγνωστες. Μέχρι στιγμής είναι οι εθνικότητες και γενικότερα οι πληροφορίες που προέρχονται από το ναυάγιο, θα έλεγα ότι βγαίνουν στη δημοσιότητα και γενικότερα με το σταγονόμετρο. Δεν ξέρουμε ούτε την εθνικότητα, ούτε ακριβώς τη σύνθεση των ατόμων που βρίσκονταν πάνω στο πλεούμενο. Οι μετανάστες ενδέχεται να ταξίδευαν στη θάλασσα για 6 ημέρες. Μέχρι τη στιγμή του ναυαγίου, σε απόσταση 13 ναυτικών μιλίων, νοτιοδυτικά των Παξών. Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στην περίπτωση του Boeing.
και της συντριβής. Όπως λέγαμε χτες, αναμένονται, έλεγε χτες ο Παύλος, ότι αναμένονται οι αντιδράσεις των χωρών που εμπλέκονται στην κατάρριψη του αεροσκάφους. Ήδη ο Καναδός Πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, λίγες ώρες μετά, λίγες ώρες, μάλλον νωρίς χθες το πρωί, έκανε λόγο για ότι τα ερωτήματα παραμένουν και ότι πρέπει να συμμετέχουν και οι ειδικοί ερευνητές του Καναδά στην διαλεύκανση ακριβώς τι έχει συμβεί. Ο Τριντό διαμηνεί ότι αναμένει πλήρη συνεργασία στην έρευνα και πως η αποζημίωση από των θυμάτων από το Ιράν πρέπει να είναι μέρος της λύσης, μέρος της εξίσωσης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε τηλεοπτικό διάγγελμα, στο οποίο ανέφερε ότι η αλήθεια για τη συντριβή δεν μπορεί να συγκαλυφθεί και είπε επίσης ότι έχει συμφωνήσει και αυτός με το Ιράν για τη συμμετοχή Ουκρανών ειδικών στις έρευνες. Επίσης, αποκάλυψε ότι συμφώνησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, Γάλλοι ειδικοί, να εξετάσουν τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους και τα οποία θα μας δώσουν πολύ περισσότερες και σημαντικότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη. Και πάμε να δούμε. Ναι, να δούμε τι θα γίνει και πάμε να δούμε τι γίνεται στο πεδίο του Μέξιτ. Όπου εκεί πέρα, είπαμε και χθες, υπάρχει ένας επικοινωνιακός κικαιώνας. Γίνεται κυριολεκτικά χαμός στη Μεγάλη Βρετανία και την ώρα που υπάρχει και το τελεσίγραφο από την Ελισάβετ. Μάλιστα, σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sun αναφέρει ότι ο πρίγκιπας Βίλιαμ φέρεται να είπε σε στενό του φίλο ότι δεν μπορώ πλέον να προστατεύσω το Χάρη, επιβεβαιώνοντας το δυσμενές κλίμα που υπάρχει στο παλάτι για τον Χάρη και τη Μέγκαν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Βίλιαμ φέρεται να είπε «Όλη μου τη ζωή προστάτευα τον αδερφό μου, δεν μπορώ να το κάνω πια, είμαστε ξεχωριστές οντότητες, είμαι στεναχωρημένος». Φαίνεται και αυτός ότι αναγκαστικά παίρνει αποστάσεις από τη θέση του Χάρη και της Μέγκαν. Καλά, τώρα αυτό από τη The Sun και φιλικά πρόσωπα και τα λοιπά, τώρα πόσο φιλικά πρόσωπα ήταν αυτά. Τα ξέρουμε αυτά τα περιβάλλοντα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλοι υποθέτουμε ότι κάπως έτσι είναι η στάση του Βίλιαμ, γιατί πάντα ήταν πολύ πιστός στο πρωτόκολλο, πολύ συνεπής, πολύ σωστός. Ήταν ο πρίγκιπας που θα ήθελε κάθε βασίλισσα για εγγονό. Οπότε, εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν θα συμφωνεί και πολύ. Εγώ δεν κατάλαβα αυτές οι 72 ώρες τι είναι. Δηλαδή, για να γίνει τι, να το πάρουν πίσω. Ναι, τους έχει δώσει, έχει δώσει 72 ώρες. Αλλιώς 72 τι θα ώρες γίνει. Τελεσίγραφο, να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αποχώρησής τους από τη βασιλική οικογένεια ή από τον ρόλο τους, τον επίσημο ρόλο τους στη βασιλική οικογένεια ή, όπως είπες πολύ σωστά, Σύση, να πάρουν πίσω την απόφασή τους. Να αλλάξουν στάση. Τώρα θα είναι πολύ αμήχανο να το πάρουν πίσω. Έχει γίνει τόσο μεγάλο θέμα. Νομίζω πρέπει να βρουν άλλο τρόπο να συμβαστούν και οι δύο πλευρές. Γιατί το να πούνε, όχι, τελικά αποφασίσαμε να είμαστε βασιλική οικογένεια. Όχι, και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Αυτό που η Βασίλισσα, η ανακοίνωση που έβγαλε το παλάτι, έλεγε ότι αυτό είναι μια διαδικασία που θα πάρει πάρα πολύ χρόνο μέχρι να διευθετηθούν όλες οι λεπτομέρειες. Τώρα λέει 72 ώρες. Κοίτα, πέρασα στην επίθεση η Βασίλισσα, η μικρή Λίλιμπετ. γιατί σου λέει, με όλα αυτά τα μικρά δεν θα βγάλω άκρη. Λοιπόν, πώς κάνουν οι γονείς και λένε, λοιπόν, σε μία ώρα θέλω να έχεις διαβάσει τα μαθήματά σου. Αλλιώς θα πας στο δωμάτιό σου. Θα χάσεις το πάρτι. Ναι. Νομίζω κάπως έτσι λειτουργήσε και η Βασίλισσα και είπε, έχεις 72 ώρες, αποφάσισε. Πάρε αποφάσεις και τελείωνε. Κάπως. Οι τελικές ρυθμίσεις για το πώς θα γίνει η απόσυρση του πριγκιπικού ζεύγους από τα επίσημα καθήκοντα θα συμφωνηθούν στις συνομιλίες που θα έχει ο Χάρη με τον Κάρολο, με τον πρίγκιπα Κάρολο και τη γιαγιά του Βασίλισσα Ελισάβετ και να δούμε τελικά πού θα καταλήξει αυτή η ενδοοικογενειακή διαμάχη η οποία θα έλεγα ότι είναι πολύ διαφορετική από κάθε άλλη οικογένεια καθώς μέσα στις απλές οικογένειες, στις συνηθισμένες, οι αποφάσεις ανακοινώνονται και μετά παίρνονται πίσω. Αλλά εδώ θα έλεγα, όπως σωστά λέτε, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο. Εδώ κολλάει το αυτά συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Ναι. Πάτησε πόδι, παιδιά, ο πρίγκιπος. Πάτησε πόδι και δεν το περίμενε κανείς. Και τώρα το φυσάνει και δεν κρυώνει. Εντάξει, από παλιά δεν ήταν φυσιολογικός πρίγκιπας. Τον έβλεπες γυμνό σε κάτι πάρτι.
Τον έβλεπε μεθυσμένο. Αντισυμπατικός, ναι. Αντισυμπατικός, ναι. Το θέμα είναι ότι υποτίθεται ότι θέλουν να έχουν μια ήρεμη ζωή μακριά από όλη αυτή την πίεση και με αυτόν τον τρόπο και την... και αυτή τους την απόφαση, είναι σαν να μπαίνουν μέσα στο στόχαστρο από τον παπαράτσι για πάντα. Πάντα θα έχει ενδιαφέρον η ζωή του του Χάρη και της Μέγκαν από εδώ και πέρα. Ειδικά στον Καναδά. Ειδικά, ναι, αλλά σου λέει, αν δεν σπάσεις αυγά, πώς θα γίνει τώρα. Γιατί πάντα δεν ξέρω, αλλά έχει τώρα σίγουρα. Ενδιαφέρον. Σίγουρα, δηλαδή, ναι, έχει... θα θέλει να βλέπει ζουμί τη ζωή τους μετά από τι θα το παλάτι. Μετά, τι δουλειά θα πιάσει, ενδεχομένως κάποιος θα έχει φαγείο. Ξέρω εγώ. Τώρα με 30 εκατομμύρια στην άκρη. Υπάρχουν και άλλες πριγκίπισες. Η Μπεατρίς δεν έχει, δεν είναι full-time job έχει. Δουλεύει κανονικά. Δεν είναι Μπεατρίς. Αυτές οι δύο κοκκινομάλες, οι άλλες... Χώρα πες μας, προέλεσες. Καλέ, στο ίδιο, στην ίδια οικογένεια είναι. Η Μπεατρίς και η αδερφή της, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Έχουν full-time job, δεν ξέρω αν είναι σε γραφείο. Αλλά ξέρω ότι... Πολίτρια σε μπουτίκ, ας πούμε. Ξέρω. Πάντως η Μέγκαν Μάρκλ ετοιμάζεται ήδη να υπογράψει δύο χρυσά συμβόλαια. Το ένα είναι... ότι υπέγραψε με την Disney ένα που διάβασα. Ένα... Πότε πρόλαβε, η μία καλέ. Πληροφορία είναι αυτή, ότι έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Disney για να δανείσει τη φωνή της σε παραγωγές κειμένων σχεδίων. Παιδιά, μήπως η Μέγκαν θέλει να κάνει καριέρα. Και λέει στο Χάρη, θέλω να κάνω. Νομίζω πως έχει πολύ μεγάλο κομμάτι μας μέσα αυτό. Φυσικά θέλει να κάνει καριέρα. Για να επιστρέψω στο Χόλιγουντ, γιατί κάτω από άλλο μάτι θα την θα δίνω δουλειές τώρα τη Μέγκαν Μάρκελ. Δεν το κάνει, δηλαδή, άμα ήταν στο παλάτι. Δεν επιτρεπόταν. Ναι. Δεν επιτρέπεται να κάνει δουλειά άλλη στο παλάτι. Και όταν έκλεισε το Instagram πάρα πολύ ταράχτηκε. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ενεργή. Πρέπει να κλείσει και το Instagram. Το είχε κλείσει, βέβαια. Το είχε κλείσει το Instagram και είχαν κάνει. Νομίζω το πρώτο Instagram που έκανε η βασιλική οικογένεια ήταν το δικό του, το Sussex Roy. Ναι. Που ήταν μεγάλη υπέρβαση κι αυτή. Αλλά έδειχνε πώς κόβουν κορδέλες, πώς κάνουν event. Τους ακολουθούσες. Αυτοί ανέβαζαν την ανακοίνωση. Δεν είχαν, φυσικά τους δεν είχαν giveaway και τέτοια. Α, δεν τώρα μπορούν δηλαδή, να κάνουν giveaway. Όχι, όχι, collaboration. Δεν κάνουν. Οκ, κάνε στοράκι για το μαγαζί κτλ. Για το παλάτι και τα λοιπά, ναι, όχι. Κάνε κανένα στοριμό. Λοιπόν. Να πούμε επίσης ότι το δεύτερο και πιο σημαντικό συμβόλαιο είναι με τον Νίκο Μόδα Ζιβανσί και αυτό αναμένεται να είναι και αρκετά προσοδοφόρο για τη Μέγκαν Μάρκελ και όλα ευτυχώς, αυτά. Ευτυχώς, γιατί πότε πρόλαβαν και γίνανε αυτά τα πράγματα, θα τρελαθώ τώρα. Πότε φύγανε, τα είχε κάνει από πριν. Από πριν προφανώς, σου λέει. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι κάνανε. Καθίσανε στο τραπέζι. Λες να το είπες στη Ζιβανσί πριν την πριγκίπισσα, πριν τη Βασίλισσα. Πρόσεξε. Θεωρώ καθίσανε στο τραπέζι της κουζίνας. Έτσι μετά το φαγητό. Και αφού πλήναν τα πιάτα και κοιμήσανε το παιδί. Σου λέει, εμείς λοιπόν τι βγάζουμε τώρα ως βασιλική οικογένεια, αυτό έχουμε τον μπάτζετ. 5 εκατομμύρια το. Λοιπόν, έχω να σου πω χάρη μου, ήρθε η Ζιβανσί, ήρθε η Disney και μου είπε, λοιπόν, αν κτλ. Δουλέψουμε, θα βγάλετε αυτά τα λεφτά. Τα ζήγησαν, είπε και ο Χάρη πάνω κάτι που μπορεί να βγάλει εκτός βασιλικής οικογένειας και λέει, μια χαρά, ζωάρα. Θα φύγουμε από τη βασιλική οικογένεια, δεν θα έχουμε. Ούτε τη Λίλιμπετ πάνω το κεφάλι μας, ούτε κανέναν άλλον. Θα πάμε να μείνουμε και στον Καναδά που έχει ωραίο κλίμα, ωραία. Ναι, απλά έτσι όπως το περιγράφεις, θα γίνει δηλαδή ο Χάρη stay home dad. Και θα βγει εκεί έξω στην αγορά η Μέγκαν και θα κάνει ταινίες. Γιατί ο Χάρη πιστεύει δεν θα είναι ενεργός. Μπορεί να κάνει και αυτό, ας πούμε, μία ομιλία να κάνει ο Χάρη σε ένα πανεπιστήμιο για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να πάρει και 100 χιλιάρικα. Κάνε ομιλία ένα και πάρε. TEDx, πώς να φύγεις από το σπίτι των γονιών σου. Συγγνώμη. Γιατί ο Ομπάμα έβγαλε πολύ περισσότερα λεφτά αφού τελείωσε από την Προεδρία και μετά από τις ομιλίες και από τα βιβλία που έχει κάνει. Σοβαρολογείτε. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τη δουλειά που έχει κάνει. Κοιτάτε εσείς που είσαστε τόσοι. Χάρη, έχει πάει σε κάποιο σχολείο. Αλήθεια το συζητάτε αυτό με 30 εκατομμύρια στην άκρη. Είναι producer, λέει. Producer. Ωραίο. Ναι, είναι μαζί με την όπρα. Πρέπει να ξεκινήσει από χαμηλά βοηθό παραγωγή. Μάλιστα. Και η Όπρα διέψευσε ότι ήταν στο τραπέζι εκείνο που λέει ο Παύλος, που τα συζητάγανε ότι ήταν και η Όπρα Winfrey εκεί δίπλα και τους συμβούλευε τι να κάνουν και πώς να το κάνουν. Εγώ άκουσα μία διάψευσή της χτες. Ναι. Το διέψευσε το περιοδικό People. Είπε ότι εγώ δεν τους συμβούλεψα, εγώ απλά θέλω ό,τι είναι το καλύτερο για την οικογένειά τους. Είμαι δίπλα τους, ναι. Μπορεί να κάνει και τίποτα σεμινάρια που κάνετε κι εσείς. NLP. Μπορείς, όντως. Πολύς λόγος γίνεται πάντως, Τάσο μου, και για το σπίτι που φτιάξανε, με την στήριξη εννοείται του Βρετανικού λαού, γιατί ζητήσαν να μείνουν εκτός παλατιού, ζητήσαν να μείνουν κάπου πιο έξω από το Λονδίνο. Και αυτό το σπίτι χρειαζόταν πολύ μεγάλη ανακαίνιση, πολλά εκατομμύρια λίρες. Ναι. Και οι ίδιοι βέβαια είπαν, εμείς εδώ θέλουμε να μείνουμε. Και με το που φτιάχτηκε το σπίτι, τώρα είπαν, Καναδά τελικά. Κρίμα. Ναι, οι ίδιοι είπαν ότι δεν πήραν λεφτά του Βρετανικού λαού για την ανακαίνιση του σπιτιού, για την εκτεταμένη ανακαίνιση, συγγνώμη, του παρατσιού. Πήρανε καλέ το μισθό του μήνα. Ναι, αλλά αυτό μάλλον όλα τα βρετανικά μίντια θεωρούν ότι κάποια χρήματα που προέρχονται από τους Βρετανούς
Δεν το κατάλαβα αυτό, γιατί από πού αλλού προέρχονται τα χρήματα ότι που τα έκαναν με ίδιους πόρους. Έχουν και προσωπική περιουσία. Έχουν και προσωπική περιουσία, όπως είπε χτες ο Κωνσταντίνος. Υπάρχει και το διαπίστευμα που έδωσε η Νταϊάννα, που έχει αφήσει η Νταϊάννα στον Χάρη, ένα πολύ μάλιστα μεγάλο ποσό, οπότε μπορεί να δάντησαν από εκεί, αλλά τα Βρετανικά ΜΜΕ θεωρούν ότι πήραν χρήματα από το Βρετανικό λαό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο μου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Λοιπόν, και ας μείνουμε λίγο στο θέμα αυτό το συγκεκριμένο. Να πάμε να δούμε ένα βίντεο που ετοίμασε η Ειρήνη Αρβανίτη, που αφορά όλα τα βρετανικά σκάνδαλα. Τι άλλα σκάνδαλα έχουμε δει στο παλάτι τίποτα, μέσα αυτά τα χρόνια? Γιατί αυτό είναι ένα σκάνδαλο. Ήσυχη είναι στο παλάτι. Δεν είναι πολύ ήσυχη. Ποια είναι λοιπόν τα σκάνδαλα που έφεραν μεγάλο πονοκέφαλο στη Βασίλισσα Ελισάβετ? Το Μέξιτ εδώ και λίγα 24 ώρα αποτελεί το νέο σκάνδαλο που έχει συνταράξει τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, αλλά όπως φαίνεται είναι συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Ερωτικά σεξουαλικά σκάνδαλα, διαζύγια και όχι μόνο μέσα στα χρόνια έχουν πονοκεφαλιά στη βασίλισσα Ελισάβετ που όπως φαίνεται κρατάει γερά. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο πρωτότοκος γιος του βασιλιά, πρίγκιπας Εδουάρδος, ανέβηκε στο θρόνο για λίγους μήνες αφού ερωτάς του για την Γουόλι Σίμψον, μια Αμερικανίδα διαζευμένη που δεν θα μπορούσε να παντρευτεί και να την κάνει βασίλισσά του, τον οδηγεί στο να παραιτηθεί και να αναλάβει το θρόνο ο αδελφός του και πατέρας της Ελισάβετ. Η Ελισάβετ ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε τον Έλληνα πρίγκιπα Φίλιππο το 1947. Ο ίδιος αναγκάστηκε να ζήσει στη σκιά της γυναίκας του για όλα αυτά τα χρόνια, ωστόσο δεν έλειψαν οι φήμες για ερωμένες. Η μικρή αδελφή της βασίλισσας Ελισάβετ Μαργαρίτα μάλλον δεν τα πήγαινε πολύ καλά με το πρωτόκολλο. Έκανε σχέση με παντρεμένο υπαλληλό της, τον Πίτερ Τάουνσεντ. Όταν εκείνος πήρε διαζύγιο, η Ελισάβετ δεν έδωσε τη συγκατάθεσή της για να παντρευτούν, ενώ εκείνη λέγεται ότι έπινε βότκα από το μεσημέρι. Κάπνιζε και προκαλούσε συνεχώς με εξώφυλλα. Η Νταϊάννα υπήρξε η πιο αγαπητή γαλαζοαίματη στον πλανήτη, αλλά και η πιο δυστυχισμένη. Από πολύ νωρίς κατάλαβε ότι ο Κάρολος ήταν αφοσιωμένος στον πρώτο του έρωτα, την Καμίλα, το παλάτι Κλειδονίου. Ο Κάρολος και η Καμίλα αργότερα επανασυνδέθηκαν και μετά από πολλά χρόνια έγιναν και επίσημα ζευγάρι, καθώς παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο. Αν και ο Χάρη είναι ο αγαπημένος εγγονός της Ελισάβετ, πολλές φορές την έφερε σε δύσκολη θέση, καθώς κυκλοφόρησαν γυμνές φωτογραφίες από άγρια πάρτι και όχι μόνο. Όλα αυτά μέχρι το Μέξιτ, μετά την ανακοίνωση του Χάρη και της Μέγαν Μάρκλ ότι παρετούνται των καθηκόντων τους για να ανεξαρτοποιηθούν, ενώ θα μένουν και στην Αμερική. Ωστόσο, λίγους μήνες πριν, το σκάνδαλο Epstein που συγκλώνησε τον κόσμο τάραξε και τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Ο μεγιστάνας αυτοκτόνησε στο κελί του, που είχε φυλακιστεί με τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών και τράφικινγκ, ενώ στο σκάνδαλο εμπλέκεται ο πρίγκιπας Άντριου, καθώς κατηγορείται από γυναίκες ότι είχαν σεξουαλικές σχέσεις μαζί του, ενώ ήταν ανήλικες στο σπίτι του εκατομμυριούχου. Ο πρίγκιπας αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του. Αυτά είναι λίγα μόνο από τα σκάνδαλα. Και ο Φίλιππος, παιδιά, ο άντρας της Λίλιμπετ Μπερμπάντης ήταν στα νιάτα του. Δεν ήταν να πει στο σπίτι. Ο Φίλιππος ήταν από την Κέρκυρα. Δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά. Ορίστε. Είχε καταγωγή από την Κέρκυρα ο Φίλιππος. Ναι. Πάντως αυτό. Γεννήθηκε με τον... βασικά στο Μόναχο. Ναι, γεννήθηκε στο Μόναχο. Αυτό με τον Εδουάρδο, παιδιά, είναι δηλαδή να απίστευτο πώς κάνει κύκλους η ιστορία καμιά φορά. Που είναι ίδιο τύπου ναι. κατάσταση. Δεν είναι βασιλιάς, βέβαια, ο Χάρη. Αλλά είναι Αμερικανίδα, είναι διαζευμένη, όλες δηλαδή οι πληγές και για εκείνη της την εποχή. Ξαναξυπνάνε. Και για εκείνη την εποχή που ήταν ακόμη περισσότερο δύσκολο να το διαχειριστούν όλο αυτό. Βέβαια, αν δεν ήταν ο Εδουάρδος και ο έρωτάς του, δεν θα ήταν βασίλισσα η Ελισάβετ. Να τα λέμε και αυτά. Το πρωτόκολλο λέει ότι δεν μπορεί να παντρευτείς διαζευμένη γυναίκα. Τότε, νομίζω ότι δεν ξέρω. Αν από άλλη χώρα μπορείς να παντρευτείς. Δηλαδή αν έχει πεθάνει ο σύζυγος, αν δηλαδή ήταν παντρεμένη, αλλά πέθανε. Γίνεται. Ναι. Ναι, αλήθεια, αλήθεια, τώρα το θυμήθηκα. Από άλλη χώρα. Αν είναι από άλλο χώρο γαλαζοαίματι, πώς δεν γίνεται. Όχι, γαλαζοαίματι μπορεί να είναι γαλίδα από. Από πού? Μα ο Φίλιππος έχει γεννηθεί μέσα. Κοίτα, η Grace Kelly που παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Αλβέρτο ήταν από άλλη χώρα. Άρα μπορεί να γίνει, φαντάζομαι. Εγώ σου λέω. Αρκεί να είναι πρίγκιπες όλοι. Να είναι κοινό θνητό, ρε Παύλο, μην είναι. Η Grace Kelly κινήθηκε τι ήταν. Και η Νταϊάννα. Αυτό ρωτάω. Όχι, η Νταϊάννα είχε. Είχε γι' αυτό τη θέλανε. Ναι, γι' αυτό τη θέλανε. Είχε μικροτιτλάκι. Είχε τιτλίνη. Κυνηγάκι. Ωραία, και παντρεύτηκε. Ωραία.
Ποιος? Α, το Ρενιέ παντρεύτηκε η Grace Kelly πριν από χρόνια που δεν, ήταν, δεν είχε τίτλο, ήταν ηθοποιός στην Αμερική. Όχι, άρα μου, δεν μπορώ να αλλάξω κλίμα. Είμαι σε ένα βασιλικό μου αυτή τη στιγμή. Όχι, γιατί έχουμε στερήσει πάρα πολύ χρόνο από τον Κωνσταντίνο. Α, για πες. Θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, με αφορμή την Κινέζικη Πρωτοχρονιά που έγινε στην Τεχνόπολη υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Κίνας και του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος και, πολιτισμού και τουρισμού, ναι, πήγε και συνάντησα τον φίλο μου και πρώην συμπαίχτη μου, Ορέστη Τσάνγκ, ο οποίος ήταν συντονιστής και παρουσιαστής της βραδιάς. Μου μίλησε για την Κινέζικη Πρωτοχρονιά που τη γιορτάζουν στις 25 οι Κινέζοι, όχι στην πρώτη που γιορτάζουμε εμείς. Φάγαμε, ήπιαμε, δοκίμασα το τσίπουρο του Μάο Τσετούγκ. Φοβερό τσίπουρο. Δεν το έφερα, άμα το έφερνα. Είναι πολύ δύσκολο. Είμαι και φίλος του τσίπουρου. Ναι, είμαι και φίλος του τσίπουρου ανέκαθεν. Πάμε να δούμε τι έγινε και θα σας πω μετά για κάποια άλλα νέα. Ποια χρονιά είναι φέτος, δηλαδή. Του Χείρου, του Αρουραίου. Θέλω να μου πεις χρονιά πολλά σε κινέζικα. Xin nian kuai le. Xin. Xin. Nian. Nian. Kuai le. Kuai le. Λοιπόν, ποιος θα το φανταζότανε μετά από δύο χρόνια που γνωριστήκαμε στο Survivor, εγώ δημοσιογράφος και εσύ παρουσιαστής. Να σου παίρνω συνέντευξη. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον πιο διάσημο Κινέζο της Ελλάδος, τον Ορέστη Τσάνγκ. Είμαι Ορέστη... τροπαλός, θα κοκκινήσω με αυτά που λες. Καλά, μην ορκίζεσαι. Έχουμε έρθει εδώ στην Τεχνόπολη για να μας πει τι ακριβώς γιορτάζουμε εδώ σήμερα. Σήμερα εδώ είναι η πρεμιέρα από τον εορτασμό της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς που θα κάνουμε εδώ στην Αθήνα. Η Κινέζικη Πρωτοχρονιά φέτος είναι στις 25 Ιανουαρίου. Από τη χρονιά του Χείρου θα μπούμε στη χρονιά του Αρουραίου. Είναι μια χρονιά που θα έχουμε πάρα πολλές νέες και καλές εξελίξεις και ελπίζουμε αυτό να είναι για όλο τον κόσμο. Εγώ που είμαι Σκορπιός, τι ζώδιο είμαι στο Κινέζικο Ζωδιακό? Δεν πάμε με το μήνα. Εμείς που είμαστε το 1989 είμαστε στη χρονιά του Φιδιού. Τόση ώρα που μιλάμε από πίσω μας κάτι κουνιέται. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δράκος είναι, τι είναι αυτό? Αυτό είναι το κινέζικο λον. Με αυτό το ζώο που είναι σαν δράκος, γιορτάζουν τον ερχομό της νέας χρονιάς, διώχνουν τα κακά πνεύματα και μας φέρνουν το καλό από τους ουρανούς. Και επειδή τόσα είπαμε, δεν πείνασες? Πείνασα πάρα πολύ, θα ήθελα να κάνουμε μια γευσηγνωσία κινέζικη. Πρέπει να πείτε, ένα ποτό είναι κρατικό και αρχαία, είναι τριγία χρόνια ποτό. Είναι ένα κινέζικο παραδοσιακό ποτό, 100 είναι πιο γνωστό. Όχι, αυτό είναι ώρα 20 χρονών. Σαν κινέζικο τσίπουρο είναι. Ωραία, πάμε να δοκιμάσουμε κινέζικο τσίπουρο. Με γλυκάνεις ή χωρίς? Έτοιμη, τώρα. Ορίστε. Αυτό είναι πολύ καλά, η υγεία είναι 10 φορές τα απόσταση. Φορές τα απόσταση. 53 βαθμό. Όπω, μπαρούτι είναι. Τσίπουρο δεν ήθελες. Καλή χρονιά. Πόσα χρόνια στην Ελλάδα? 50 χρόνια. Έχεις τίγρα αρκετά χρόνια. Ναι, 50 χρόνια. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Πολύ άλλο ένα. Ορίστε. Άσπρο πάτο, καλή χρονιά. Συνεγκουαλό. Με γραφήμα εδώ θα γίνουμε. Καμπέ. Πάμε, γιατί πεινάσαμε κιόλας. Πεινάσαμε, το τσιπουράκι ήταν φοβερό. Λοιπόν, εδώ βλέπω καταρχήν σουβλάκια. Αυτά είναι κινέζικα σουβλάκια. Τι διαφορά από τα ελληνικά σουβλάκια? Έχει διαφορά. Αυτό είναι από αρνί. Και το άλλο είναι από κοτόπουλο. Εδώ έχουμε εδώ κινέζικα παραδοσιακά dumplings. Ναι. Και Wesman Kwaija Hama. Θα το δοκιμάσεις? Προφανώς, γι' αυτό ήρθα. Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσει κινέζικο ρύζι. Είναι δυνατό να πάει κάποιος στην Κίνα και να δοκιμάσει ρύζι? Μπασμάτινι χάκι είναι αυτό. Καρολίνα. Τα φαγητά αυτά είναι ωραία, είναι χαρά. Αλλά θέλω να μου πεις ποιο είναι το ερωτικό φαγητό. Δηλαδή, με ποιο ρίχνεις μια γυναίκα ή με ποιο κάνεις ένα ωραίο γεύμα στο πρόσωπο που σε ενδιαφέρει? Με κάτι καυτερό, γιατί να ξέρεις τα καυτερά ανεβάζουν και τη λίπιντο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ναι. Να ανεβάσουμε τη λίπιντο. Από αυτό θα μεταΐσεις. Να σου πω. Τι κάνεις εδώ πέρα, Σάρα? Ήρθαμε να... Κινέζικη Πρωτοχρονιά, εσύ τι διάγεις εδώ? Ήρθα να την παρουσιάσω μαζί με τον Ορέστη. Πες και έλα χαμογέλα στα κινέζικα. Κόλα, εκεύω, σιάω, σιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά, γεια σας. Πώς το είπε το έλα χαμογέλα? Κόλα, εσύ έγινε. Κόλα, και σουάω, σουάω. Κόλα, εσύ έγινε. Έλα, μάλλον ναι, ναι.
Κοίτα. Κολλάει. Μιλάμε για ένα φοβερό πολιτισμό τώρα, γιατί πήγαν κάτι φίλοι μου τώρα το Πάσχα, τα Χριστούγεννα στην Κίνα. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό, γιατί... Γιατί? Από τον πολιτισμό, από τα μνημεία, από τα μουσεία, από την τέχνη, από τη νυχτερινή ζωή. Μιλάμε για και φοβερά φιλόξενος λαός. Πάρα πολύ φιλόξενος λαός. Είναι πολύ ωραία ταξίδια. Δηλαδή, αν καταφέρετε και πάτε ποτέ. Είχε πολύ κόσμο για ταξίδι ζωής. Είχε Κινέζους οι οποίοι γιορτάσαν την Κινέζικη Πρωτοχρονιά. Εννοείται ο πολύς κόσμος. Κινέζοι είναι, αρκετοί. Το καταλαβαίνω. Γιατί είναι Κινέζοι. Αρκετοί Κινέζοι. Ήταν το αμφιθέατρο και πέτυχε και τον. Και τον Κωνσταντίνο Δέδε που είναι. Κινέζος. Όχι, είναι κάτι στον Κάζ, δεν είναι. Μου. Όχι, είναι υπεύθυνο στην Τεχνόπολη. Ναι, γιατί έχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνο, για το ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Την άλλη εβδομάδα έχω και, και κάποια άλλα νέα που θα πάλι θέλω να δεν πω. Προλάβαμε. Δεν θα πει κάποιο νέο, κάποια έρευνα. Θα κάνει κάτι λίγο αργότερα. Θα κάνει κάτι λίγο αργότερα που του ταιριάζει. Λοιπόν, τι? Πάμε να θυμηθούμε λίγο τον διαγωνισμό, παιδιά, γιατί εδώ μιλάμε τώρα για. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει μεγαλύτερο διαγωνισμό στην ελληνική τηλεόραση. Ειλικρινά. Ένα κατάστημα franchise από την GoFit αξίας 45.000 ευρώ και ένα Volkswagen T-Cross. Δεν προλαβαίνετε να ρίξετε τα πλάνα, το καταλαβαίνω. Αλλά είναι τι να πω, είναι αυτά τα δώρα και τα δύο τόσο μεγάλα. Εδώ δείτε. Δείτε εδώ αμαξάρα μέσα στο μεσημέρι γέστο έχουμε παρκάρει που έχουν χώρο τα παιδιά και περιμένει να έρθεις να το πάρεις. Να πάρεις το κλειδί, να βάλεις μπρος και να φύγεις. Και όλα αυτά γιατί θα έχει στείλει ένα μηνυματάκι στο 14999 γράφοντας open κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Δηλαδή πόσο γάτα είσαι. Πόσο γάτα είσαι. Τζιντζέτ, πάμε σε διαφημίσεις. Έρχονται μετά τα φρέσκα. Τι έγινε χτες βράδυ. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Πού την είδαμε την Ελένη. Θεσσαλονίκη. Α, events. Bridal Expo, ακούς Ελένη, ετοιμάσου γιατί κάθε τρίτη. Εξαντληθεί εκεί... νυφούλα. Κάποιε δίνονται νύφε, κάποιε. Περπατάνε και οι ώρα. Τι άλλε να δίνονται νύφε. Παλιάρα και περιμένει. Να είσαι έτοιμη. Πάμε σε διαφημίσει και ερχόμαστε. Καλημέρα, Κυριακή 12 Ιανουαρίου και είμαστε εδώ για να σας φτιάξουμε τη διάθεση με φρέσκα νέα. Η Λάουρα Νάργες μετά από μήνες σιωπής απάντησε πρώτη φορά για την αντικατάστασή της στο Voice στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Γιατί δεν ήσουν τελικά στο The Voice? Χάντετε! Δεν έμαθες ποτέ. Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη. Ξέρω ότι ήμουν πανέτοιμη για την πρεμιέρα από άποψη fitting, από άποψη μποτέ που είχα κάνει. Είχα ξαπλώσει ήδη και στο κρεβατάκι μου για να είμαι έτοιμη για την επόμενη μέρα. 12 ώρες πριν όλο αυτό άλλαξε λίγο το σκηνικό. Συμβαίνουν αυτά, φαντάζομαι, τελικά. Δεν ξέρω κατά πόσο συμβαίνει γενικά σε άλλες δουλειές. Αλλά εμένα μου τύχει. Εντάξει, αποφασίσαμε τελικά από κοινού, θα έλεγα κάπως, να μην συνεχιστεί όλο αυτό το κομμάτι του The Voice. Είναι μεγάλη, ναι.
Τι να σε εξηγώ. Η Χριστίνα Μπόμπα σου μίλησε ποτέ. Να σου πει, Λάουρα, τώρα έχουν έρθει οι συνθήκες έτσι που εσύ έφυγες, εγώ ήρθα. Το συζητήσατε. Ποτέ. Φίλες δεν είστε, να φανταστώ. Φίλες. Define φίλες. Όχι. Τα λέτε, αν βρεθείτε έξω θα τα πείτε όμως. Αν ποτέ βρεθούμε έξω, δεν την έχω δει από τότε. Με το Σάκη. Αλλά εγώ θα τη χαιρετήσω. Μιλάτε με το Σάκη. Και τον Σάκη θα τον χαιρετήσω έξω. Από μακριά. Ο Justin Timberlake και η Jessica Biel, δύο μήνες μετά το αμήχανο περιστατικό που κλώνησε τη σχέση τους, πραγματοποίησαν την πρώτη τους έξοδο σε εστιατόριο και φαίνεται πως τα άφησαν όλα στο παρελθόν. Η Μαρία Ζαφύρη και η κάμερα της εκπομπής μας βρέθηκαν παντού αυτό το Σαββατοκυριακό. Οι συντελεστές της παράστασης Ξενοδοχείων Ο Παράδεισος στο θέατρο Αλάμπρα έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους. Έχει τύχει μία χρονιά να κερδίσετε το φλουρί και να μην πάει καλά. Κοίταξε να δεις. Ναι. Ναι, έχει τύχει. Δεν πιστεύω καθόλου στις προκαταλήψεις αυτές. Ούτε ότι θα είσαι τυχερός, ούτε θα είσαι. Εγώ το αντιμετωπίζω σε ένα παιχνίδι και αυτό με το φλουρί. Έχει τύχει μια χρονιά που θυμάμαι ότι είχα τύχει και δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Αλλά εντάξει, δεν είναι λόγω φλουριού. Ευτυχή συγκυρία ότι και η επιστροφή του καφέ της χαράς, του Πολυμενέα. Α, ναι, είναι και αυτό. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Σας έλειψε αυτός ο ρόλος του Πολυμενέα. Λίγο, ναι. Ναι, μου είχε λείψει λίγο. Νόμιζα ότι δεν θα ξανάρθει, αλλά να που ήρθε. Mm-hmm. Και ήρθε και καλά. Ναι, χαρήκατε με την αποδοχή. Χάρηκα πάρα πολύ. Δεν είναι δυνατόν να με χαρίσει. Mm-hmm. Βέβαια. Αλλά η αποδοχή αυτή του κόσμου ήταν, είχε μία διάρκεια. Ήταν από τότε δηλαδή μέχρι τώρα. Δεν είχε σταματήσει ο κόσμος να ζει με το καφέ της χαράς. Τι σχόλια λαμβάνετε από τον κόσμο? Έχει τύχει να σας σταματήσουν και να σας πούνε, κύριε Πολυμενέα? Τι αν έχει τύχει, καλά, δεν γίνεται και τίποτα άλλο. Αυτή η δουλειά γίνεται. Ναι, φαίνεται ο κόσμος βλέπει πολύ τηλεόραση. Ας βλέπει λίγο περισσότερο θέατρο, καλό θα του κάνει. Μία ημέρα πριν την πρεμιέρα του My Style Rocks, ο πρώην κριτής του σόου μόδας Δημήτρης Αργυρόπουλος δίνει τις ευχές του στους νέους συντελεστές εκπομπής. Το 19 σας απολαύσαμε και μέσα από το My Style Rocks και σας αγαπήσαμε μέσα από αυτόν τον ρόλο του κριτή. Ναι. Τώρα επιστρέφει, τη Δευτέρα κάνει πρεμιέρα. Θα το δείτε. Βέβαια θα το δω. Θα τους χαρώ, θα τους καταλάβω. Τους εύχομαι πολύ καλή επιτυχία και πολύ μεγάλη επιτυχία να έχουν τα παιδιά. Δεν συζητήσατε καθόλου εσείς για φέτος, γιατί άλλαξε τελείως η σύνδεση. Άλλαξε τελείως η σύνδεση. Είναι μια μεγάλη παραγωγή. Υπάρχουν πάρα πολλοί που αποφασίζουν. Οπότε νομίζω ότι είναι για το καλό της παραγωγής όλα αυτά. Την αποψινή του performance στο Christmas Theater, ο Βρετανός άνθρωπος ορχήστρα, Ένιο Μαρκέτο, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής μας για το show υπερπαραγωγή που ετοιμάζει για το αθηναϊκό κοινό. Ο ίδιος μεταμορφώνεται και μιμείται 60 διαφορετικούς χαρακτήρες και το αποτέλεσμα είναι άκρος εντυπωσιακό. I'm the living purple cartoon, yes. What do you think of Greeks, of the audience? Last time I remember the audience was very enthusiastic because my show is really unique, is very different than the other one, and the costumes are really fantastic because they always have surprise, one open and inside there's something else that come out. So I change from Demis Roussos to Nana Mouskouri, from the Queen of England to Freddie Mercury. And with the same costume, they are just fold up. Η Βάνα Μπάρμπα φιλοξενήθηκε χθες στην εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου και ρωτήθηκε ξανά για τις τελευταίες της δηλώσεις που αφορούσαν τη Ρούλα Κορομιλά και τις τοποθετήσεις της για τη νέα γενιά παρουσιαστών. Και είπα, μήπως θα σου θυμίζω γλυκιά μου Ρούλα, που πραγματικά την εκτιμώ και είναι ένα κορίτσι που μαχήτρια επίσης της ζωής. Δεν μου αρέσει η έλλειψη γενοδορίας. Δεν μπορεί να λες για κάποια καινούργια ότι βάφατε και κάνει. Γιατί? Και εσύ δεν είχες ανασφάλεια. Να σου θυμίσω όταν ξεκινήσαμε στο στούντιο στον Μπράβο, πόσες ώρες περιμέναμε μέχρι να μας φωτίσουν και μέχρι και εσύ να καλυφθείς αυτό το κομμάτι. Mm. Άρα λοιπόν, θέλω γενοδορία. Ναι. Μ' αρέσει πάντα σου. Να σου πω κάτι. Από πού θέλουμε να αρχίσουμε, από το τελευταίο? Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Τώρα αυτές οι δηλώσεις της Βάνας Μπάρμπα, εγώ καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Ωστόσο, σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε δεν υπάρχει γυναίκα που να μην έχει ανασφάλεια. Δηλαδή η γυναίκα τώρα για να ετοιμαστεί για να βγει έξω για ένα φαγητό και κάνει μισή ώρα για να ετοιμαστεί. Πόσο μάλλον για να κάνει μια εκπομπή ή ένα σοου. Και εγώ που έχω δουλέψει με τη Ρούλα, δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος που δεν έχω δουλέψει, ξέρω ότι
δεν είχε όλο αυτό το θέμα το μεγάλο. Δηλαδή, προφανώς ως παρουσιάστρια ήθελε να είναι και καλά φωτισμένη και καλά ντυμένη. Δεν ξέρω καμιά παρουσιάστρια που να μην το θέλει αυτό. Και επίσης, καμιά φορά και το γεγονός ότι κάποιος κάνει πάρα πολλή ώρα, ας πούμε, στο συγκεκριμένο που λέει στο να φωτιστεί, είναι και θέμα της σκηνοθεσίας. Δεν είναι μόνο θέμα του παρουσιαστή, φαντάζομαι. Ναι. Γιατί είσαι. Όχι, εμένα μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση γιατί εγώ δεν έχω δουλέψει άμεσα τόσο με τη Ρούλα όσο εσύ. Ήταν στον Α υπεύθυνη και για τη δική μας εκπομπή, αλλά ήταν λίγη. Η συνεργασία μας ήταν σε πολύ περιορισμένη. Έχω ακούσει πάρα πολλά γύρω από την Ρούλα μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια από τους συνεργάτες, από συναδέλφους, από κόσμο. Δεν είχα ακούσει όμως αυτό. Έχω ακούσει και αρνητικά και δυσκολίες που πέρασαν ενδεχομένως δίπλα της και από την άλλη πλευρά ανθρώπους στους οποίους φέρθηκε τρομερά γενναιόδωρα και την ευγνωμονούν όπως εσύ. Έχω ακούσει πάνω στη δουλειά ότι ήταν δύσκολο να συνεργαστείς μαζί της, ότι ήταν πολύ απαιτητική και είναι και λογικό αν σκεφτείς όλα αυτά τα σοου που έπρεπε να φέρεις πέρας. Αλλά δεν έχω ακούσει ποτέ ότι σε σχέση με την εικόνα της έκανε υπερβολές. Δηλαδή ότι οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι άνθρωποι που δυσκολεύτηκαν δίπλα στη Ρούλα ήταν άλλου τύπου. Επάνω στη δουλειά ή επάνω, δεν ξέρω, σε συμπεριφορές ενδεχομένως. Αλλά όχι στην εμφάνισή της ότι δεν έχει, σε μένα δεν έχει φτάσει. Βέβαια όλα αυτά είναι, σου λέω, όταν δεν έχεις προσωπική εμπειρία και εγώ ναι. Δεν θέλω να τοποθετηθώ γιατί δεν έχω εμπειρία να καταθέσω. Εσύ έχεις δουλέψει μαζί της. Έχω δουλέψει μαζί της πάρα πολλά χρόνια. Εγώ, ας πούμε, το θέμα της εικόνας, ας πούμε, για παράδειγμα, η Ρούλα δεν είχε. Δεν ήταν πολύ συγκεκριμένη, γιατί ας πούμε, αν παρακολουθήσει κάποιο τα show και τα δει ας πούμε, ένα προς ένα, μπορεί να καταλάβει ότι δεν είχε ας πούμε, αυτό που λέμε στην τηλεόραση ένα συγκεκριμένο σημείο. Θα μπορούσε εδώ που κάθεται να κυλιστεί κάτω, γιατί μπορεί να χορέψει με το Σάκη Ρουβά. Δηλαδή, ποια παρουσιάστρια. Εγώ θυμάμαι τώρα χορευτικό που έκανα με το Σάκη Ρουβά, που ξαφνικά κυλίστηκε κάτω, έκανε κολοτούμπες και έκανε βαρελάκι. Ποια παρουσιάστρια θα το έκανε ας πούμε, αυτό σήμερα, ενώ ας πούμε, φόρουσε το μίνι. Βαρελάκι καμία. Κατάλαβες, δηλαδή γενικότερα είχε τέτοια η Ρούλα. Δηλαδή μπορεί να ήθελε να φοράει ωραία ρούχα γιατί έκανε και σοου, αλλά την ώρα του σοου όλα αυτά τα ξεχνούσε. Θεωρούσε ότι έπρεπε να είναι γήινη και να κάνει κάτι το οποίο να είναι πολύ ψυχαγωγικό και ωραίο. Και νομίζω ότι αυτό που τελικά άφησε να εννοηθεί στον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν ότι όλα, καλά όλα αυτά, αλλά επί της ουσίας τα νέα κορίτσια που θέλουν να μπουν σε αυτή τη δουλειά θα πρέπει να δουλέψουν περισσότερο, να είναι δημοσιογράφοι, να ασχολούνται με την εκπομπή τους, με τη θεματολογία τους. Δηλαδή, νομίζω ότι πιο πολύ εκεί επικεντρώθηκε και ξέρουμε ότι η Ρούλα το έκανε, κυρίως έκανε αυτό. Δηλαδή, η εκπομπή ήταν δική της εκπομπή. Από την άλλη, να πούμε ότι και η Ιβάνα Μπάρμπα γενικότερα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, δηλαδή, που την έχουμε φέρει και καλεσμένη, δεν έχει τέτοια θέματα με φωτιστικά κτλ. Σαν άλλες. Δηλαδή, εγώ τη συγκρίνω λίγο με τη Μαρία Κορινθίου που μπαίνει, ας πούμε, με ένα κότσο μπανάνα και χωρίς καμία προετοιμασία. Δηλαδή, η Ιβάνα είναι πιο. Εγώ νομίζω ότι αναφέρεται πάνω σε συγκεκριμένο σκηνικό. Δηλαδή κάτι. Εκτός αν έχει γίνει κάτι συγκεκριμένο και θυμάται αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό. Νομίζω εγώ που ναι. Έχω δουλέψει πολλά χρόνια με τη Ρούλα, που είναι πολύ γενναιόδωρη με τους νέους ανθρώπους. Απαιτητική είναι, αλλά δεν γίνεται να μείνεις απαιτητικός από τη δουλειά. Δηλαδή σε αυτό δεν συμφωνώ για την έλλειψη γενναιοδωρίας για τη Ρούλα. Δεν, βασικά εμένα μου κάνει ότι δεν ταυτίζονται απόλυτα το τι ήθελε να είναι καλά φωτισμένη και η γενναιοδωρία. Και εγώ πιστεύω ότι αναφέρεται σε ένα ίσως συγκεκριμένο περιστατικό που μπορεί να έχει στο μυαλό της Ιβάνα Μπάρμπα. Έχεις δίκιο, δεν έχει και. Εγώ νομίζω ότι το γενναιοδωρία. Δεν εννοεί η Ρούλα πόσο γενναιόδωρη ήταν ο συνεργάτης της. Όχι, εννοεί ότι δεν ήταν γενναιόδωρη με την Κατερίνα, από ό,τι ναι. Κατάλαβα. Επειδή νομίζω ότι έγινε και συγκεκριμένο περιστατικό. Ναι, συγκεκριμένο. Νομίζω ότι έχει να κάνει πολύ με το. Πώς να σου πω, ότι για τη Βάνα ίσως έπρεπε να πει ρε παιδί μου ότι και υπάρχουν και νέοι παρουσιαστές που ας πούμε κάνουν πολύ καλή προσπάθεια, που είναι πολύ καλή. Αυτό το φαντάζομαι. Αλλά και η Βάνα Μπάρμπα είναι πάρα πολύ ειλικρινής ούτως ή άλλως. Δηλαδή φαίνεται και από τη συνεντεύξη της ότι δεν θα το μετριάσει. Αυτό που σκέφτεται να πει, αυτό θα πει και δεν θα το στρογγυλέψει. Και γι' αυτό και εμείς οι δημοσιογράφοι πάμε και την τσιγκλάμε όταν ξέρουμε. Για να έχουμε δουλειά να πάμε να ρωτήσουμε. Από την άλλη, Λάουρα Νάργης έκανε δοκιμαστικά, έκανε τα φώτα κτλ. Όχι δοκιμαστικά, ξάπλωσε στο κρεβάτι. Τις παιδιά, για να ξυπνήσει να πάει στο γύρισμα. Να κάνει fitting, να βρει την ομάδα της. Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται. Εσείς είστε πάρα πολλά χρόνια στο χώρο και θέλω να μου πείτε αλήθεια αν συμβαίνει. Να είμαι τρομοκρατημένη, ότι κάποια στιγμή. Συνέβη τώρα μόλις και. Θα κοιμηθώ και θα ξυπνήσω. Παιδιά, έχει γίνει και το απίστευτο περιστατικό που έχει δώσει παρουσιάστρια συνέντευξη ως παρουσιάστρια ενός project
Και μετά από μια εβδομάδα ήταν μια άλλη παρουσιάστρια στο project αυτό. Αυτό ναι. Μην ναι. Το. Τουλάχιστον εκεί μεσολάβησε μια εβδομάδα. Τουλάχιστον. Αυτό μιλάμε, ξυπνάσει να παρουσιάσει. Στην ελληνική τηλεόραση έχουν συμβεί τα πάντα πλέον. Δηλαδή κάποτε λέγαμε αποκλείται να συμβεί κάτι τέτοιο. Εδώ έχει βγει εκπομπή τη μία μέρα και την άλλη μέρα δεν έχει βγει και έχει κοπεί. Και παλιά λέγαμε μην το πει πριν υπογράψει. Αλλά τώρα ούτε αυτό ισχύει. Και να υπογράψει δεν έχει σημασία. Εγώ πάντα πληρωθεί. Αλλά μπορεί να μην βγει. Οι παλιοί λέγανε, οι πιο παλιοί. Μη λες τίποτα άμα δεν δεις τίτλους τέλους στην εκπομπή σου. Δηλαδή να δεις ότι έχει βγει εκπομπή. Και ολοκληρώθηκε. Έχει ολοκληρωθεί. Βέβαια έχει ξεβεί και αυτό, έχει κοπεί την επόμενη. Αλλά εντάξει. Εγώ πιστεύω πάντως προσωπικά ότι η Λάουρα ήταν ένα περιστατικό το οποίο την ενόχλησε πάρα πολύ. Γιατί αμέσως μετά. Ελογικό είναι, συγγνώμη. Κλείστηκε πολύ στον εαυτό του. Μα και εγώ θεωρώ ότι και η Χριστίνα, παρόλο που δεν την πήρε τηλέφωνο, πιστεύω ότι θα νιώσε πάρα πολύ άσχημα με αυτό. Ή αν δεν το ήξερε, γιατί μπορεί να μην το ήξερε. Τώρα που το έμαθε, φαντάζομαι ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Γιατί δεν φταίει η Χριστίνα σε τίποτα. Αλλά δεν είναι λίγο. Κατάλαβε τι λέω. Δεν την πάρει τηλέφωνο. Δεν το καταλαβαίνω. Όχι, τη ρώτησε η Φωτεινή, σε πήρε η Χριστίνα τηλέφωνο. Ναι, ναι, αλλά στην προέκταση αυτή τη κουβέντα. Εγώ δεν το θεωρώ παράλογο. Να πάρει τηλέφωνο. Να πάρει, ναι, δεν το θεωρώ είναι παράλογο. Φίλες. Εγώ δεν το έκανα. Είναι φίλες. Γνωρίζονται, ήταν μαζί, παιδιά, την έχει γνωρίσει τη Χριστίνα στο Survivor. Έτσι. Είχαν μια σχέση. Όσο γνωρίζετε. Έχουν γνωρίσει. Ήτανε καλεσμένοι στο γάμο, η Λάουρα. Δεν το κρίνω εγώ αυτό. Ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Αλλά δεν το θεωρώ τελείως κουλή ερώτηση από πού και ως που να την πάρει. Γιατί ξέρεις, ακούγεται ότι είναι αυτή η παρουσιάστρια. Δεν μπορεί η παραγωγή να μην της είπε ότι μέχρι πριν δύο ώρες η Λάουρα έκανε fitting. Δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί και να μην τη το έπαιρνε. Εγώ που τη συνάντησα εχθές το βράδυ. Όχι εχθές, προχθές μάλλον. Η Λάουρα. Ναι, ναι, στις μέλησες που είχαμε πάει με τον Παύλο. Όντως, γιατί μιλήσαμε και γι' αυτό, μου είπε και γι' αυτό, όντως ήταν στεναχωρημένη. Βέβαια το έχει ξεπεράσει, είναι πολύ καλά πλέον. Αλλά από την άλλη, αυτό που λες ότι έπρεπε να την πάρει. Δεν λέω εγώ ότι έπρεπε για την ερώτηση της Φωτεινής. Δεν είναι παράλογο, λέει, δεν είναι παράλογο να ρωτάς πώς πήρε. Εγώ μπορεί και να έπαιρνα. Δηλαδή, αν μου λέγανε ότι αυτή την εκπομπή μέχρι χθες νόμιζε ότι θα την κάνει η Ελένη. Ναι. Θα έπαιρνα την Ελένη, θεωρώ. Εγώ όμως δεν το κρίνω για τη Χριστίνα. Σου λέω σαν προσωπική κίνηση για να τη πω εσύ. Έχει γίνει αυτό. Είμαι σε άλλη θέση. Βέβαια, δεν είναι ακριβώς η θέση της Λάουρας, γιατί άμα είδατε ότι η Χριστίνα έκανε και έναν άλλο. Είχε και ένα... Άλλαξε το κόνσεπτ. Ναι, άλλαξε το κόνσεπτ. Δηλαδή ήταν στην ουσία συμπαρουσιάστρια με τον Γιώργο και κάνανε και backstage, κάνανε και μπροστά. Εντάξει, τώρα. Άσχημο να σου συμβιβάντω, όπως και να έχει το πράγμα, την καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στην ελληνική τηλεόραση τέτοια και σε όλη την τηλεόραση παγκοσμίω νομίζω. Ναι. Μπόλικα. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε στην Ελένη Σαλιγοπούλου, μια καλλιτέχνητα η οποία αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμο και έκανε περεμιέρα χθε ο Πειραιός 131 και η Μαρία Ζαφίρη την συνάντησε και μιλάνε και για τα talent shows, αλλά φυσικά και για τον πρόσφατο χαμό του Θάνου Μικρούτσικο που μάθαμε χθε ότι ήταν και πάρα πολύ καλή φίλη. Ύστερα σε Πειραιό χειμώ. Νιώθω πολύ χαρούμενη που ξεκινάμε σε αυτόν τον ωραίο, πολύ ωραίο χώρο, στο Πειραιός 131 και έχουμε με ένα πολύ ωραίο θέμα, τραγούδια και φωτογραφίες μαζί. Έχει τραγούδια που είναι φανερά, κάποια τραγούδια που είναι κρυμμένα, τα κρυμμένα αυτά τραγούδια, τα υπέροχα τραγούδια, που με ένα μαγικό τρόπο, όπως και οι φωτογραφίες, μας θυμίζουν στιγμές, στιγμιότυπα δηλαδή ουσιαστικά της ζωής μας. Ξεφυλίζοντας το άλμπουμ της ζωής σας, ποια είναι η πιο σημαντική φωτογραφία? Μου είναι πολύ ωραία η φωτογραφία που για πρώτη φορά τραγουδάω σε κόσμο που είναι στην Άουσα το 77. Ακούω κάποιον μουσικό που πήγαμε σε ένα χορό τέλος πάντων εορταστικό και τα λοιπά όλα αυτά να λέει θέλει κανείς να τραγουδήσει? Και σηκώσα εγώ το χέρι μου, σαν κοριτσάκι μικρό, ας πούμε, και λέω εγώ θέλω. Είχα δηλαδή το θάρρος, το θράσος, να σηκωθώ και να τραγουδήσω για πρώτη φορά στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικά και τα πρώτα βήματα που κάνει ένα νέο παιδί. Πολλοί ξεκινάνε, προσπαθούν να βρουν την εύκολη λύση, να πάνε σε ένα talent show. Είναι απλά είναι ένα πολύ ωραίο τηλεοπτικό show και εγώ τα βλέπω και μ' αρέσουν και γελάω, ας πούμε. Είναι χαριτωμένα όλα αυτά, πολύ ωραία. Άκουγα, ας πούμε, κάποιους από τους διαγωνιζόμενους σε όλα αυτά που έλεγαν θα θέλω να γίνω, να πετύχω, γιατί θέλω να βοηθήσω την οικογένειά μου οικονομικά. Νομίζω ότι κάτι δεν έχει καταλάβει καλά. Δηλαδή, στα δικά μας, σε αυτή την εποχή, για να μπορείς να κάνεις πραγματικά το πάθος σου πραγματικότητα, θα πρέπει
να έχεις και μια άλλη δουλειά. Γιατί δεν είναι εύκολο να μπορείς να επιβιώσεις με αυτό που αγαπάς πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω για την ανάρτηση που κάνατε για το Θάνο Μικρούτσικο, έφυγε από τη ζωή. Φίλος και έχετε δουλέψει Θάνος μαζί. Ο Θάνος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς συνθέτες της γενιάς όλων αυτών. Ένας άνθρωπος που κατάφερε να μιλήσει και στους νεότερους. Αυτή η ποίηση, ο τρόπος, ο ηλεκτρισμένος, ο ηλεκτρικός τρόπος που κατάφερε να μελοποιήσει όλους αυτούς τους σπουδαίους ποιητές, και αυτό νομίζω τον έκανε πάρα πολύ δημοφιλή. Κάποια στιγμή με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, έχεις κάτι μαζί μου? Λέω, Θάνο, τι εννοείς? Όχι, το γράμμα μου δεν το πήρες. Ποιο γράμμα σου, Θάνο? Δεν πήρε ποτέ κανένα γράμμα σου. Πω, λέει, τι βλάκας που είμαι. Πέταξε, λέει, ένα γράμμα κάτω από την πόρτα σου, λέει. Από το δωμάτιο που έμενες. Λέω, σοβαρά μιλάς? Και δεν το βρήκα ποτέ. Αυτό το γράμμα, τι έγραφε? Και έγραφε, τέλος πάντων, τα συναισθήματά του για μένα. Τα οποία μου τα είπε, λίγο κάπως ζορισμένα, γιατί δεν ήθελε να τα λέει με λόγια. Ο αγαπημένος, ο αγαπημένος όλων μας. Πω, ανατρίχιασα τώρα με αυτό. Ναι, και η Ελένη Τσαλικοπούλου, συγκεκριμένη. Και αυτό λέει πολλά για αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή, που έγραψε γράμμα, δηλαδή ποιο γράφει γράμμα. Ναι, για να μεταφέρει τα συναισθήματά του. Τώρα πλέον με τα κινητά, μηνύματα, αυτό, δηλαδή, πολύ ωραίο. Εντάξει, εμένα, η Ελένη Τσαλικοπούλου είναι από τις αγαπημένες μου τραγουδίστριες, γιατί έχει και μια φωνή που παραπέμπει σε άλλες εποχές. Την έχω συνδέσει με άλλα τραγούδια, με τη ξεσμένη Σμυρνέικα, με τέτοια τραγούδια. Την είχα δει και στη Λοξάνδρα, στη παράσταση που συμμετείχε. Νομίζω είναι ένας άνθρωπος που τα λέει έξω τα δόντια και γι' αυτό δίνει και πάρα πολύ λίγες συνεντεύξεις γενικότερα. Δεν δίνει πολλές συνεντεύξεις, γιατί μπορεί να παρασυρθεί και να πει πράγματα που δεν πρέπει καμιά φορά. Είναι πολύ ειλικρινής ως χαρακτήρας. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο Πειραιώς 131. Καλή που ξεκίνησε επιτυχία, παιδιά, αυτό θα είναι υπέροχο. Είναι και φανταστική. Πρέπει on να stage. Πάμε οπωσδήποτε. Έχει φοβερή καλά ενέργεια. Και εγώ τη λατρεύω. Δεν... Σε ταξιδεύει πάρα πολύ και η φωνή της και τα τραγούδια της. Λοιπόν, και να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και πάμε να συνδεθούμε λίγο με το θέατρο Χιτήριο και την παιδική παράσταση Ο Θαυμαστός Κόσμος της Μαργαρίτας. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλή χρονιά. Φέρτε καλά λίγο πιο κοντά τα παιδιά να τους βλέπουμε. Ναι, γεια σου Άρη. Να Άρη, είσαι η Μαργαρίτα. Γεια σας, γεια σας. Δεν είμαι η Μαργαρίτα, είμαι ο ήλιος. Ο ήλιος. Είναι πίσω μου. Γεια σας, γεια σας. Έχουμε την Τριανταφυλιά, η Μαργαρίτα, λοιπόν, η Δήμητρα Ιστογιάννη. Δεν είναι λουλούδι. Ναι, όχι, όχι, όχι. Τη Μαργαρίτα είναι η Εύη Δαέλη, ο κύριος Μπερδεψούρας, ο Σοκράτης ο Πατσίκας και ο Γεροπλάτωνος ο Γιώργος ο Γεροντιδάκης. Για πείτε μας λίγο για αυτή την παράσταση, παιδιά. Λοιπόν, με κοροϊδεύουνε, κατάλαβες. Λοιπόν, σας περιμένουμε κάθε Κυριακή στο Θέατρο Χιτήριο στις 11 και 4 να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να μιλήσουμε για το περιβάλλον, για την οικολογία και να σας προτείνουμε πολύ πολύ όμορφους τρόπους για να το προστατεύουμε, να το αγαπάμε, να το φροντίζουμε έτσι όπως το αξίζει, για να μπορέσει και αυτό να αναπνέει και να μας δίνει τη χαρά και τη ζωή μέσα από τα λουλούδια και από ό,τι μας προσφέρει ο πλανήτης Γη, όλα τα καλά που μας προσφέρει. Ουσιαστικά αυτό κάνουμε. Προτείνουμε στα παιδιά αυτούς τους τρόπους και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα. Τραγουδάμε, χορεύουμε, παίζουμε. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Και σας περιμένουμε εδώ. Ποιος είναι ο ρόλος του ήλιου, Άρη μου? Ο ρόλος του ήλιου είναι ένας, θα λέγαμε, λίγο γκρινιάρης, έως πολύ γκρινιάρης. Σπαστικός, θα έλεγε ο κύριος Γεροντιδάκης. Και αγχωτικός, θα έλεγε ο κύριος Πατσίκας. Τώρα αγαπάνε πάρα πολύ. Είναι ένα γκρινιάρικο ηλιοτρόπιο το οποίο όλα του φταίνε, όλα του μυρίζουν και όλα του βρωμάνε και δεν του αρέσει τίποτα. Αλλά κάνεις κόντρο ρόλο, Άρη, βλέπω. Πες μου. Τελείως κόντρο ρόλο. Θες κάτι να πεις, Παύλο? Μίλα μου λίγο, μίλα μου λίγο. Κάνω ένα κόντρα ρόλο. Είναι η αλήθεια, ναι. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον ενσαρκώσω αυτόν τον ρόλο, όπως ξέρει ο Παύλος. Γελάνε όλοι εδώ πέρα. Μπράβο, παιδιά, ευχαριστώ. Και τίποτα. Στο τέλος όμως της παράστασης δείχνει και λίγο την ευαισθησία του και επιτέλους αγαπάει και την Τριανταφυλιά που έχουν μια μεγάλη κόντρα. Αυτό.
Και λίγο καθησυχάζει το μέσα του, γίνεται. Μπράβο, βρε Αρούλη μου. Τι ωραία. Πόσο σου πάνε τέτοιες παραστάσεις. Εντάξει, εγώ σε έχω απολαύσει φέτος έτσι κι αλλιώς, αλλά θέλω να πω ότι και σε αυτό το ρόλο θέλω πάρα πολύ να σε δω. Όλους σας βασικά. Με πάρα χαρά. Πολύ ωραία προσπάθεια, πάρα πολύ ωραία δουλειά. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Και πολύ σημαντικό να βάζουμε και τα παιδάκια μας αυτή τη διαδικασία να έχουν τέτοιους προβληματισμούς, να σκέφτονται λίγο διαφορετικά. Πριν σας αποχωριστούμε, θα ήθελα λίγο να μιλήσω και με τον Γιώργο. Γιατί δεν ξέρω, ο κόσμος έχει επιστροφή, μ' ακούει. Έχει. Μία χάρη θέλω, μία τελευταία χάρη για να γίνει και σωστά το link μας. Η σκηνοθεσία είναι της Βάσιας Αργέντη και τα κείμενα, σε μουσική Ανδρέα Καρανίκα, χορογραφίες Άννα Αθανασιάδη, ο Γιάννης ο Χαντέλης ο βοηθός του σκηνοθέτη. Και αυτά, σας παραδίδω τον Γεροντιδάκη. Γιώργο, μ' ακούς? Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί ξέρεις ότι κυκλοφορεί ένα spoiler αυτές τις μέρες για τις Άγριες Μέλισσες και για το ρόλο σου. Ότι, και δεν γίνεται να με ρωτήσω, καταλαβαίνεις. Δέχομαι πάρα πολύ ισχυρές πιέσεις από το κοινό και την αρχισυντάκτρια. Αν τελικά είσαι παιδί της Ανέλ. Ωραία, καταλαβαίνω. Αυτό δεν το γνωρίζει κανείς. Άσε μας, μωρέ, τώρα δεν το γνωρίζει κανείς. Δεν το γνωρίζουμε. Δεν απαντάω. Γιατί δεν υπάρχει λόγο. Μετά χάνει τίποτα σε κανέναν. Περίμενε λίγο. Δεν ξέρει ούτε εσύ θε να μου πει. Όχι, ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Όχι, ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Στα επεισόδια που έχουμε φτάσει δεν έχει γίνει κάτι ακόμα. Πρέπει να με πιστέψει. Θα σε πιστέψω, έτσι που μου το λες, δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα αυτό δεν είναι πολύ κόντρα. Η φετινή σου ρόλη δηλαδή είναι τόσο μπερδευτική. Από εκεί που είσαι ο πιο κακός άνθρωπος στην ελληνική τηλεόραση φέτος, ο πιο κακός ρόλος, δεν θα πω άνθρωπος, διορθώνω. Ναι. Τώρα στην παιδική παράσταση εκεί τι κάνεις? Τι ρόλο? Εκεί, κοίταξε να δεις. Θα σου πω κάτι. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη με μια ομάδα δολοφόνων καθαρίζουμε κόσμο στο διαφάνη. Και κάθε Κυριακή με την υπέροχη ομάδα που είμαστε εδώ προσπαθούμε να σώσουμε τον πλανήτη. Καθαρίζω το κάρμα σου αυτό... Καθαρίζω το κάρμα μου. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο αυτό που συμβαίνει φέτος. Είναι διαφορετικά πράγματα και αυτή είναι και η δουλειά μας. Να κάνουμε εντελώς διαφορετικά πράγματα και από αυτό που είμαστε. Και θέλω να συμπληρώσω πριν ότι γενικώς τα παραμύθια και τα παιδικά δεν είναι μόνο για τους μικρούς. Είναι κυρίως για τους μεγάλους. Σωστό. Οι μεγάλοι άνθρωποι πρέπει πολύ να τα βλέπουν, γιατί εκείνοι λες. Θα δώσουν το και παράδειγμα πολύ που το λες. Στους νεότερους. Και είδαμε τώρα τι έγινε και στην Αυστραλία και είναι ακόμα περισσότερο πιο μέσα η παράστασή μας για τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Όχι απλά να σώσουμε το περιβάλλον. Σωστά. Να γίνουμε άνθρωποι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, 2020, παιδιά, όλους σας. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να έρθουμε να δούμε την παράσταση οπωσδήποτε, εγώ ειδικά που έχω παιδάκια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Φιλιά πολλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, να σας θυμίσουμε λίγο το διαγωνισμό, γιατί πιάσαμε εδώ την κουβέντα και χάσαμε λίγο το χρόνο. Κατάστημα Coffee, franchise, γίνεσαι επιχειρηματίας στο δικό σου μαγαζί, μοναδικό στη γειτονιά. Και εσύ με καμάρι θα περπατάς γύρω-γύρω στα σοκάκια και θα λες: ελάτε να σας κεράσω καφεδάκι. Και ένα Volkswagen T-Cross SUV. Όλο αυτό το αυτοκίνητο, το διαστημόπλιο με τις οθόνες αφής μέσα και τα Bluetooth και τα δεν ξέρω εγώ τι, όλα αυτά τα σύγχρονα, θα γίνει δικό σας, χωράει μέσα όλη σας η οικογένεια και οι γείτονες και ο κύριος που έχει το Coffee Eats στη γωνία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τιτιβίσματα, γιατί έγινε στην ελληνική τηλεόραση χαμός και πάρα πολύ τιτιβίσμα. Ελαφρύ. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε λίγο με τα τιτιβίσματα και την ελληνική τηλεόραση, τα αγαπημένα σας, από τις αγαπημένες σας ενότητες της εκπομπής, να σας πω ότι στο Instagram της εκπομπής που βλέπετε, έλα κάτω Παύλα Χαμογέλα, θα σας δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ο θαυμαστός κόσμος της Μαργαρίτας» στο Θέατρο Χιτήριο, που συνδεθήκαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, να πάτε να την απολαύσετε. Και πάμε να δούμε στην ελληνική τηλεόραση τι έγινε, Μέρη μου. Κοίτα, θέσεις μου, γίνεται πάντα χαμός. Η Ιωάννα Κομματά, τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Είναι εκεί με το τηλεκοντρόλ, δεν αλλάζει, τα μαζεύει όλα. Τζίντζερ! Τι έγινε? Δεν ξέρω. Λοιπόν, μεταξύ άλλων θα μάθουμε τα εξής. Ποια διάσημη παρουσιάστρια είναι αυτή που στέλνει στο Instagram καρδούλες και μηνύματα σε Ιταλό τραγουδιστή?
Ποια είναι αυτή, κάποια μου πάει κάποια μυαλό. Που ξέρει τελικά, φαντάζομαι. Ναι. Τη Βόλιο και τέτοια. Παίζει φλερτ στη Βουλή επίσης ή όχι, απαντάς σε όλα αυτά η Νόνη Δούνια. Και πώς αντιδρούν ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και ο Πάνος Ιωαννίδης στη λέξη γάμος. Γιατί όλα αυτά στα τετιβίσματα. Ο Νίκος ο Βέρτης ξεχώρισε και ήταν αστέρι από την πρώτη κιόλας φορά που ανέβηκε στην πίστα με ρούχα δανεικά. Πήγα με το τζινάκι μου να περάσω από την οντισιόν. Και ο επιχειρηματίας εκεί τη μέρα είχε οργανώσει το τοπικό κανάλι εκεί στις Σέρες, είχε οργανώσει μια διαφημιστική, ας πούμε έτσι, ένα διαφημιστικό γύρισμα, το οποίο θα έπαιζε σε όλη τη σεζόν και με ήθελε μέσα στο πλάνο. Οπότε, ό,τι ρούχα είχε ο κάθε καλλιτέχνης και ήταν πολύ μεγάλα τα παπούτσια. Θυμάμαι κάτι μπότες μητερές, καουμπόικες, που φόρεσα, που πήγαινε μέσα το πόδι μου, κουνιόταν σαν παπουτσωμένος γάτος. Η Φέη Σκορδά είναι τρελή θαυμάστρια Ιταλού τραγουδιστή και του στέλνει καρδούλες στο Instagram περιμένοντας να ανταποκριθεί. Εγώ έχω τρέλα με αυτόν τον τραγουδιστή τέλος πάντων. Και αν μπείτε τώρα στο Instagram στο λογαριασμό μου, είναι πάρα πολύ γελίο, ναι. Γιατί κάθε μέρα του στέλνω και DM. Καρδούλες, σχολιάζω κάτω από τις φωτογραφίες. Του απαντά. Ποτέ. Ο σχεδιαστής μόδας Φιλίμωνας έσταξε μικρό φαρμάκι για την υψηλή ρεπτική και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν την έραψα. Της έκανα κάτι ρούχα και όταν τελειώσαν τα ρούχα μου πήρε τηλέφωνο η κάποια Μαρία και μου λέει, ξέρετε, αν μπει το όνομά σας στην αυτή δεν θα πληρώσουμε. Ήταν η κακόγουστη που της άρεσε το λαϊκό. Αν νιώθεις μέσα σου ένα μικρό σεισμό, το να ζητάς συγγνώμη είναι λυτρωτικό. Από το 16 και μετά, 16-17 και μετά, άρχισαν να γίνονται πια μέσα μου πράγματα τα οποία τα βίωνα σαν μικρούς εσωτερικούς σεισμούς τόσο πολύ. Ξυπνούσα κάθε μέρα και ένιωθα διαφορετικά. Και στο τέλος πια κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να συμπεριφέρομαι σαν έφηβη στις σχέσεις μου. Αυτό που έκανα ήταν να αρχίσω να ζητάω κάποιες συγγνώμες από ανθρώπους που πέρασαν από τη ζωή μου. Η Μπέση Αργυράκη είναι ασφαλίστρια δεινή και ορισμένοι πελάτες της είναι ολιγοντή τρελή. Μου έχουν ζητήσει να ασφαλίσω διάφορα σημεία του σώματός τους. Αλήθεια. Ναι, μου έχουν ζητήσει να... Ναι, τι σημεία? Διάφορα σημεία. Με ρωτάνε, μπορώ να ασφαλίσω, ξέρω εγώ, τα γεννητικά μου όργανα. Η Ιωάννα Τούνη την απιστία δεν τη συγχωρεί και σε όποιον την κάνει δίνει την κατάλληλη ευχή. Και δεν έχω κερατώσει ποτέ. Αλλά το κέρατο είναι αιτία χωρισμού στις τελευταίες σχέσεις μου, οπότε έχω φάει αρκετό. Ναι, για κάποιο λόγο, δεν πειράζει. Karma is a bitch όμως, γιατί what goes around comes back around. Καλά το είπα. Περίπου. Εντάξει. Θα σας έρθει πίσω, παιδάκια. Η Νόνη Δούνια, χωρίς συστολή, αποκάλυψε πως πέφτει μεγάλο φλερτ στη Βουλή. Φλερτ παίζει μες στη Βουλή. Εγώ το βλέπω. Μπορεί κάποιοι άλλοι να μην το βλέπουν. Άστα. Επειδή έχω εγώ γυρίσει... το αντιλαμβάνομαι. Μα το αντιλαμβάνομαι γιατί όσους ρωτάω μου το λένε. Ναι, νομίζω ότι ναι. Πέφτει φλερτ. Ναι. Αν και είναι πολύ λιγότερες οι γυναίκες. Κλείνουμε με αγόρια σαν τα κρύα τα νερά που τους μιλάς για γάμο και βγάζουν σπυριά. Και ο Πάνος και ο Λεωνίδας μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν θέλουν να έχουν καμία πληροφορία σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα γάμος και παιδιά αυτή τη στιγμή. Αποφεύγω χιδέα να παίρνω πληροφορίες στη σημερινή οικογένεια και... Εγώ να σου πω την αλήθεια και λόγω ηλικίας νομίζω ότι έχω μείνει στο ράφι, οπότε δεν το σκέφτομαι καν. Σαν εσένα, Παύλο, φίλη σου. Όπω, μέσα στο μυαλό μου. Παρεούλα, εδώ. Όποιο θέλει να παντρευτεί, μην κάνει παρέα με παντρεμένους. Πραγματικά, κάνετε. Όχι, δηλαδή, λίγο να μην το θες και κάνεις παρέα με παντρεμένους, πάει. Το έχασες το τρένο. Δεν θες καν να το ζεις αυτό. Δεν θέλεις ακόμη περισσότερο, εννοείς. Όχι, όχι. Τα παιδιά δεν ρωτάνε καν πληροφορίες. Βλέπεις, όπως εσύ ακριβώς. Γιατί, ρε παιδί μου, βιώνεις την καθημερινότητα ενός ζευγαριού. Εγώ την έχω βιώσει. Εγώ, με το δικό μου χαρακτήρα, με τη δική μου κοσμοθεωρία. Λέω, όχι. Οι υποχρεώσεις, αυτό, ξύπνα πρωί, πήγαινε εκεί, κάνε αυτό. Έλα, Παύλο, λογαριασματικά ο γάμος, δεν έχει σημασία. Υπάρχει και συντροφικότητα όμως μέσα στο ζευγάρι. Δηλαδή, δεν είναι ωραίο να μοιράζεσαι τη ζωή σου με έναν άνθρωπο. Το κόνσεπτ όλο, τύπου παιδιά, αυτά. Αυτό το κόνσεπτ. Λογαριασμοί, αυτό. Θέλει για λίγο. Σαν ο νόσος είναι εξαιρετικός. Γιατί, ξέρεις τι γίνεται, είναι τόσο υπεύθυνος που όταν το αναλαμβάνει κάτι, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ σωστός και τυπικός και άψογος. Γι' αυτό το λέω, και αυτό.
Εμένα έχει κρατήσει τα παιδιά μου και, και βρέφει σε τέτοια ηλικία. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρει και θα είναι σωστό. Άλλαξες ναι, και αυτό δεν είναι εύκολο. Ού, μόνο και πάνω έχει αλλάξει. Oh, μόνο μία και δύο. Έκανες και πάνω το δεν είναι... Και αυτό δεν είναι δεν εύκολο. Δεν αρέσει, Παύλο, δεν στόχα. Επειδή λοιπόν όμως είναι τόσο υπεύθυνος, αυτό καταλαβαίνει ότι αν μεγενθηθεί και γίνει η καθημερινότητά του, δεν μπορεί να το διαχειριστεί γιατί δεν είναι χαλαρός. Κατάλαβες για 5-6 χρόνια. Εντάξει, okay, μετά θα μεγαλώσει το μωρό, θα κάνει μόνο του. Χρόνια, παιδί, δηλαδή, παιδιά, καλά, για πάντα είναι. Παιδιά, όταν κάνει παιδιά, δεν σου φεύγει ποτέ. Ενώ αυτά τα διαδικαστικά του να αλλάξει μια πάνα, τον πιπερό. Για την και για την έννοια που έχει, μιλάμε. Η ευθύνη και είναι πάντα μέχρι να πάει 50 χρόνια το μωρό. Αυτό λέμε, αυτό δεν θέλει. Δεν τη θέλει από ό,τι βλέπω. Ευθυνόμορφο δηλαδή. Αυτά έρχονται τα σχολεία. Διαβάσματα, αυτό κτλ. Έχετε η εφηβεία μετά. Κλείσιμο πόρτα στα μούτρα. Θα ανεκτώ εγώ. Να μου κλείσει την πόρτα στα μούτρα. Εσύ είναι ο μάσος που είσαι μεγαλός. Μέσα με το πόδι σου. Τώρα ποτάρες. Τώρα ποτάρες, δεν δίνω πουθενά λογαριασμό. Να σου πω κάτι, μίλες μεγάλες κουβέντες, γιατί θα σε βλέπει καμιά γυναίκα και έξω που θέλει, που σε θέλει. Και δεν θα έρθει ποτέ και θα μείνει έτσι μόνο. Δεν πάω. Όπως για περίπτωση τελευταία που είχες, Παύλο. Ναι. Τι? Γιατί είσαι. Μια γιατί τελευταία περίπτωση. Κάποιος πρέπει να απαντήσω και στην Ευρυδίκη, γιατί έχουμε μια ζωή. Η Ευρυδίκη πάλι σε ενέστηλε. Ναι. Γιατί επειδή έχουμε μια καλή σχέση, δεν καταλαβαίνω, ζηλιές. Εσύ που είσαι πιο ανοιχτό στο φαινόμενο. Στο ποιο φαινόμενο του γάμου και του παιδιού. Τώρα. Θα ήθελα κι εγώ. Ανοίγω κι εγώ. Σ' ανοίγεσαι πολύ. Βέβαια, έχω και τη φίλη μου εδώ δίπλα. Την καλή μου φίλη έχω δίπλα μου. Ωραία, ας πάμε σε ένα άλλο θέμα. Εγώ θα ήθελα και να κλείσω ότι ο γάμος είναι θέμα χαρακτήρα. Δεν είναι θέμα γεγονότου. Δηλαδή, εγώ δεν... Η οικογένεια βασικά δεν είναι ο γάμος τόσο. Για μένα ο γάμος είναι οικογένεια. Ναι, οικογένεια, ναι. Παιδιά, οικογένεια. Είναι αλλιώς. Για αυτό το λόγο για μένα, δηλαδή, όχι, για να μπει στη δικασία της οικογένειας. Μπορεί για τον Κωνσταντίνο να είναι αυτή η φυσική του ροπή. Δηλαδή... Η φυσική εξέλιξη του ανθρώπου, Παύλο, ο γάμος και τα παιδιά. Όχι, διαφωνώ τώρα σε αυτό που λες. Εγώ πιστεύω ότι δεν βρήκες γυναίκα που να στο... Συμφωνώ με Κωνσταντίνο Βασάλο. Όχι, όχι. Αυτό που λέει εσείς, δεν έχεις βρει την κατάλληλη ακόμα να σου δώσει αυτό το αρέσει. Εσύ που την έχεις βρει. Εγώ δεν βιάζομαι. Θα έρθει και στον Παύλο. Σε ένα άλλο θέμα. Χασμουργέται, Τζίζε, ορίστε. Τι να κάνει κι αυτή. Λοιπόν. Πάμε σε άλλο θέμα. Νόμιζα ότι θέλετε να σχολιάσουμε άλλο θέμα από το βίντεο. Δεν θέλετε. Ωραίο ήταν το βίντεο. Εγώ να σα πω κάτι που κάνω. Γιατί και εγώ στέλνω μηνύματα σε καλλιτέχνη του εξωτερικού. Εντάξει. Να το πω γρήγορα. Στον Αργυρό στέλνω. Δεν είσαι καμία κουσαριά. Στον Αργυρό ντρέπομαι γιατί με ξέρει και ακολουθούμαστε και δεν μπορώ να το στείλω. Στον Justin Bieber όμω που έχω στείλει. Τον έχω πάρει και με βίντεο κλήση στο Instagram. Ήθελα να δω αν θα το σηκώσει. Πίστευε ότι είσαι βίντεο κλήση. Ναι, στο Instagram. Με βίντεο κλήση. Λέω να δω αν θα πατήσει accept. Justin Bieber, κάποιος με παίρνει. Ποιος είναι, λέω. Μήπως μπερδευτεί για το σηκώσεις. Εντάξει, δεν ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά, τώρα, σοβαρά. Επειδή και εγώ βλέπω βιντεοκλήσεις. Λέει, ας πούμε, σου έκανε βιντεοκλήση ο τάδε. Πώς τη βλέπει, αυτή η βιντεοκλήση πότε χτυπάει. Δεν χτυπάει στο Instagram. Πρέπει να είσαι μέσα στο Instagram. Ναι, ναι, ναι. Εμένα μου είχε έρθει έτσι κλήση από άγνωστο τελείως. Το σήκωσα αμέσως. Όχι, δεν το σήκωσα. Λέω, άρα για να μου έρχεται εμένα θα έρθει και στο Justin Bieber. Και δοκίμασα να τον πάρω, δεν το σήκωσα ποτέ. Σαν ειδοποίηση έρχεται. Σαν να πάρει τον μπορεί, επειδή έχουμε αλλαγή ώρας, να ξέρεις, να φταίει αυτό. Μήπως κοιμόταν το παιδί. Μπορεί. Που έστειλε τη Jennifer Aniston να κάνει παπουτσάκια δεν μου απάντησε ποτέ. Και εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλη προσβολή. Παύλο, ούτε verified δεν έχει λογαριασμό. Πες μου τώρα ότι παρεξηγήθηκε με την βέβαια, γιατί ένας Έλληνας σου στέλνει ένα μήνυμα για παπουτσάκια. Τι, hello. Ναι. Αν μη τι άλλο, πρέπει να απαντήσει. Εδώ Tom Hanks μιλάει για την Ελλάδα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Jennifer Aniston, γιατί δεν μπορεί να πει ότι είναι. Δεν ακόμη. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνει εσύ. Πότε ακόμη, πριν από δύο μήνες, όσο λέει. Περίμενε. Αυτό είναι. Θα τι κάνω τώρα. Τι ώρα είναι στη Νέα Υόρκη τώρα. Τώρα θα σου πω επί τόπου. Follow and follow, αυτό που κάνουν κάποιοι γνωστοί μα. Follow and follow. Αυτό να κάνω. Follow and follow, follow and follow. Κάποια στιγμή θα το πει. Θα πει. Η Τούνη, πώς σας φάνηκε που έκανε δικό της κανάλι, το παρακολουθήσατε. Εγώ τη συμπαθώ πάρα πολύ. Μου είναι πολύ συμπαθή. Καιρό έχει. Που τα λέει έξω από τα δόντια. Έχει καιρό. Έχει καιρό. Ναι, που καιρό. Το ανοίξει. Και αυτή την πληροφορία, ας πούμε, για την τελευταία τη σχέση, που αναρωτιόμασταν όλοι. Γιατί για την τελευταία σχέση από αυτήν. Είπε... Είπε στις τελευταίες σχέσεις. Δεν είπε τις παιδιά τη συγκεκριμένη τελευταία σχέση. Δεν είπε με τον Άντο Παπαντονίου. Τις τελευταίες μου σχέσεις. Τελευταίες. Οι τελευταίες δύο σχέσεις. Ναι, και η τελευταία. Εσύ τι κατάλαβες ότι δεν αναφέρεται, ας πούμε, στο γενικά, εγώ Νόντα, νομίζω, που ήταν. Δεν νομίζω να αναφέρεται στον Νόντα. Δεν ξέρω βασικά και όλο τι έγινε, αλλά δεν νομίζω ότι αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε αυτό. Δεν αναφέρθηκε με όνομα, παιδιά, προφανώς. Αλλά λένε Βουλγαράκη, λέει ότι έκανε απιστία. Ναι, το βάλω στο Νόντα. Λένε Βουλγαράκη, ταχώνει στον πρώην τη Ελλάδα Παντονίου Απαναστούνη. Ναι, γιατί Νόντα Κάρμα. Τι κάνετε. Δεν ξέρω, λέγεται. Που είπε. Ότι. Το κάρμα είναι παραλία. Και ναι, και. Αντίο ζωή. Λοιπόν, να τα αλλάξω το κλίμα, να πάμε σε κάτι άλλο διαφορετικό. Πάμε στην Ηρώμα, ναι.
μια ηθοποιό που συνάντησε η Ειρήνη Αρβανίτη και μίλησαν για πράγματα που εγώ δεν έχω ξανακούσει την Ρώμανε να συζητάει. Ας πούμε, γιατί έχει στείλει εξώδικο για παπαρατσίζικες φωτογραφίες. Περιμένετε εσείς από την Ρώμα Μανέ να σταματήσει φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί με τον σύντροφό της που γευμάτισαν σε ένα μαγαζί. Όχι. Μιλάει γι' αυτό. Μιλάει επίσης για το γεγονός ότι επειδή κάνει για δεύτερη σεζόν τη Ρένα του Αύγουστου Κορτό, την παράσταση, μίλησε με ιερόδουλες για να μπορέσει να καταφέρει και να μπει στο ρόλο. Είναι μια πολύ ωραία συνέντευξη που έχει κάνει η Ειρήνη Αρβανίτη στην Ρώμα Μανέ και πάμε να τη δούμε. Να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε έτσι σε ωραία μέρη. Σας βλέπω λίγο φορτισμένη, τα μάτια σας τα βλέπω, λίγο υγρά θα το πω. Γιατί? Γιατί σε αυτό το χώρο, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και στον Πειραιά γενικότερα, έχω πολύ ωραίες μνήμες, καθώς εδώ έκανα τη μεγάλη επιτυχία τη Ρένα, την οποία βέβαια συνεχίζω στο Θέατρο Ακροπόλ. Αλλά δεν μπορούσα να μην κάνουμε το ραντεβού εδώ, μιας και εδώ γεννήθηκε αυτή η μαγική παράσταση. Πόσο δυσκολευτήκατε να μπείτε σε αυτόν τον ρόλο μιας μεγάλης γυναίκας, ιερόδουλης? Τη Ρένα την έβγαλε η μαμά της στο κουρμπέτι όταν ήταν μικρό κοριτσάκι, γιατί μεγάλωσε σε ένα τέτοιο σπίτι, γεννήθηκε μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι. Όταν πήγατε να συναντήσετε μία ιερόδουλη, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που τη ρωτήσατε? Ξέρετε, δεν ήταν εύκολο να μπεις και να ρωτήσεις, ούτε καν όπως κάνετε εσείς δημοσιογραφικά. Αυτό που ήταν το κοινό για όλες αυτές τις γυναίκες είναι ότι καμία δεν επέλεξε αυτό το δρόμο επειδή πραγματικά την γοήτευε πολύ. Και αυτό ήταν και το πιο σκληρό και το πιο έτσι ευαίσθητο πράγμα που και εμένα με συγκλώνησε. Ποια ατάκα της είναι αυτή που κι εσείς όταν τη λέτε λυγίζετε στη σκηνή? Αυτή που αγαπώ είναι ότι μπορεί να ερωτεύονται μονάχα οι ελεύθεροι και ο έρωτας πάνω απ' όλα να είναι ελευθερία. Θα ρωτήσω για εκείνα τα χρόνια που σπουδάζατε λοιπόν στη δραματική. Φαντάζομαι επειδή ήταν τόσο μεγάλος ο πόθος, θέλω να πω ότι τι θυμόσαστε από την πρώτη μέρα που πήγατε. Θα πω αυτό που είναι πολύ ωραίο, γιατί ξεκίνησα λέγοντας ένα ψέμα. Ίσως δεν το ξαναδεί ποτέ αυτό. Και είχα πάει στο Θέατρο Τέχνης, ενώ είχαν επιλεγεί οι μελλοντικοί μου συμμαθητές. Μου λένε, τι θέλεις εσύ εδώ? Λέω, ξέρετε, είχα κάποια προβλήματα οικογενειακά και δεν μπόρεσα. Έπαιξα ρόλο. Ο πρώτος μου ρόλος ήταν αυτός, λοιπόν. Είχα κάποια προβλήματα και θα ήθελα να δω τον κύριο Κουν. Τον κύριο Κουν. Από πού και ως πού. Ποιο είναι αυτό το παιδί, αυτό το χαζό που ζητάει τον Κουν? Τώρα, ο Κουν ήταν μύθος. Έδωσα λοιπόν εγώ εξετάσεις στον κάτω όροφο και όταν τελείωσαν οι εξετάσεις που έδωσα, μου λένε, ανέβω τώρα πάνω να κάνεις μάθημα. Και είχα λοιπόν τη χαρά εκεί να συναντήσω τους πρώτους μου συμμαθητές, που ήταν η Μαρία Καβογιάννη και η Κωνσταντίνο, ο Πέτρος Φιλιππίδης. Έχουμε δει ανθρώπους να παίζουν στην Επίδαυρο σε παραστάσεις που να μην είναι και ηθοποιοί. Εντάξει. Αυτό εσείς το θεωρείτε ορθό? Από τη στιγμή που καταργήθηκε η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος πολλά χρόνια πριν, από την Αίμνη στη Μελίνα Μερκούρη τότε, μέχρι και τώρα το επάγγελμά μας είναι έρμεο. Είμαι σίγουρη και το έχω δει να συμβαίνει, ότι θα τους διώξει όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν φέρουν καμία κουλτούρα και καμία παιδεία που αφορά σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο και δύσκολο και δύσβατο μονοπάτι της υποκριτικής, θα τους πετάξει έξω αργά ή γρήγορα. Οπότε δεν φοβάμαι. Έχετε διασφαλίσει πάρα πολύ την προσωπική σας ζωή. Και τι εννοώ? Ξαφνικά μάθαμε ότι έχετε έναν σύζυγο, ότι έχετε μια κούκλα κόρη. Δεν τα ξέραμε. Αυτό γιατί θέλατε να το περιφρουρήσετε εσείς? Οι δημοσιογράφοι όταν θέλουν να κάνουν κάτι και να μάθουν κάτι, το μαθαίνουν. Και όταν θες να περιφρουρήσεις κάτι, επίσης μπορείς να το κάνεις. Έφυγες προχτές, αναρτήσανε κάτι από μια προσωπική μου στιγμή με τον σύζυγό μου. Κάποιος παπαράτσι μας είχε βγάλει φωτογραφία, μας είχε βγάλει την ώρα που τρώγαμε. Κινηθήκατε νομικά ή απλά προειδοποιητικά? Απλά. Ο δικηγόρος τους ενημέρωσε και το απέσυραν. Είναι προσωπική μου στιγμή. Δεν μπορεί ο άλλος να εισβάλλει επειδή έτσι του ήρθε. Και νομίζω ότι είναι προειδοποιητικό αυτό, γιατί
άλλο να πας σε ένα event δημόσιο με φωτογράφους και να ξέρεις ότι εκεί θα σε φωτογραφίσουν είτε με το σύζυγό σου είτε με την κόρη σου. Και άλλο να πας να τρως με το κότσο μπανάνα, μαλλί, σε ένα ταβερνάκι. Απαγορεύεται αυτό. Απλά δεν ξέρω ποιο είναι το νομικό πλαίσιο. Ναι, και εγώ δεν ξέρω. Δεν απαγορεύεται σε βέλγια φωτογραφία όταν βγαίνει έξω. Ας πούμε, να βγω εγώ παράδειγμα με σένα έξω και μα βέλγια φωτογραφία και να το ανεβάσουν σε ένα site. Απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται. Πάντως ξέρω με σιγουριά ότι μπορεί να στείλει μια επιστολή μια. Το εξώδικο αυτό είναι ουσιαστικά μια επιστολή που λες ότι εγώ δεν θέλω να δημοσιεύεται φωτογραφία. Σε κανένα δημοσιο... Μέχρι τώρα νομίζω... στην Ελλάδα δεν μπορούσες να πεις ότι δεν θέλω να δημοσιευτεί η φωτογραφία από τη στιγμή που είσαι σε δημόσιο χώρο. Όμως τώρα που άλλαξαν όλα αυτά με τα δικαιώματα και τα λοιπά, βλέπεις ότι και στις παπαρατσικές οι υπόλοιποι άνθρωποι που είναι από πίσω είναι με μπλερ. Γιατί ναι, έχει αλλάξει όλο αυτό το... Νομίζω. Το νομικό πλαίσιο. Μπορεί να ανεβάσει, αν είσαι ένα το επάγγελμά σου είναι στα φώτα της δημοσιότητας. Μπορεί να ανεβάσει εσένα. Δεν μπορεί να ανεβάσει, ας πούμε, το σύντροφό σου ή την γυναίκα σου, τον άντρα σου, εάν δεν ανήκει και σε αυτή τη δουλειά. Νομίζω και η Ελενόρα Μελέτη πολύ παλιότερα δεν είχε κάνει ένα τέτοιο εξώδικο. Ότι, γιατί την είχαν φωτογραφίσει με έναν φίλο της, δηλαδή ούτε καν σύντροφό της. Και είχε στείλει εξώδικο ότι δεν θα ήθελα να βγαίνουν φωτογραφίες με άλλους ανθρώπους γύρω μου, γιατί δεν νιώθουν και άνετα. Τώρα να βγω εγώ, ας πούμε, που δεν είμαι γνωστός, χαλαρός. Και να με βγάζει ξαφνικά φωτογραφία. Γιατί? Ναι. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα μιλάει πολύ όμορφα και ορθά. Πάμε σε διαφημίσεις. Να σας θυμίσω λίγο το διαγωνισμό. Γιατί είπαμε εδώ, μιλάμε για υπερδιαγωνισμό. Πρώτον, κατάστημα Coffee It. Όλο το franchise δικό σας. Μπορείτε να γίνετε επιχειρηματίας, μπορείτε να γίνετε καταστηματάρχης, μπορείτε να έχετε το δικό σας κατάστημα franchise, το οποίο περιλαμβάνει και μελέτη και σχεδιασμό, εξοπλισμό, εκπαίδευση προσωπικού και προϊόντα για να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας. Αλλά διεκδικείτε και αυτό το SUV Volkswagen T-Cross έκδοση Life, λευκό, πεντάθυρο, 1000 κυβικών κινητήρας TSI, 95 άλογα, 17.600 ευρώ κοστίζει και μπορείς να το κάνεις δικό σου με ένα απλό μηνυματάκι. Open, κενό, το όνομα, τεπώνυμό σου και αποστολή στο 14999. Πάμε σε διαφημίσεις και έρχεται η επόμενη στιγμή του Κωνσταντίνου Βασάλου. Έρχεται ερωτικό βαρόμετρο. Έρχεται ποιος? Mad Clip. Α, το φιλαράκι σου, εσύ πήγες. Ε? Ναι. Και θα δείτε για πρώτη φορά και την κοπέλα του, που δεν έχει εμφανιστεί ποτέ και πουθενά. Ορίστε και τα αποκλειστικά. Διαφημίσεις και αμέσως μετά όλα αυτά. Πού χάθηκε αυτή η στιγμή? Μαζί με την κοπέλα του, την τωρινή τραγουδάει. Παντρεύεται ο άνθρωπος, έχει μεταφράσει. Είναι Αλβανία. Εμφανίστηκε όμως. Νομίζω πήγε μόνο μας στην Αλβανία και στο μεσημέρι γεια παίξαμε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην αλβανική τηλεόραση. Όλοι το παίξανε. Αν νόμιζα εσείς το παίξατε μόνο, όχι. Όντως και εγώ το είδα στο ίντερνετ. Μη φύγεις. Είναι Κυριακή. Έχω έρθει με σατανική όρεξη. Πας να μου τη χαλάς, έτσι. Πάλι ξενυχτισμένος ήρθες, Παύλο. Έχινε νεολαίασίση μου. Γι' αυτό δεν θέλω να δίνω λογαριασμό για να μπορώ να βγαίνω ό,τι ώρα θέλω και να γυρίσω ό,τι ώρα θέλω. Τι είσαι, η μάνα μου. Α, γι' αυτό δεν κάνεις, παιδιά. Τι νομίζεις? Κάνε εσύ πρώτα, παιδιά. Για να γυρνάς ό,τι ώρα θέλεις στο σπίτι. Ελεύθερο κάνε εσύ, παιδιά, να παντρέψεις λοιπόν και να βαφτίσω και άλλο παιδάκι και μετά τα λέμε. Λοιπόν, παιδιά, αφήστε στον Κωνσταντίνο τώρα αυτό το θέμα να το πουλήσει έτσι όπως ξέρει. Έχουμε το βαρόμετρο της εβδομάδας. Ναι. Έχουμε το βαρόμετρο της εβδομάδας. Το ερωτικό βαρόμετρο. Το ερωτικό βαρόμετρο. Λοιπόν, γιατί είσαι καιροτιάρη. Είσαι καιροτιάρη. Σε ποιον θα δίνει το βίντεο, Παύλο, σε μένα. Λοιπόν, ποιος είναι ο σύντροφος της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου? Με τη μουσική, δηλαδή ζήστο. Α, θες καιροτική φωνή. Ναι. Μιλάω. Ποιος είναι ο σύντροφος της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου? Ποιος πρώην συμπαίκτης μου στο Survivor έχει βρει το άλλο του μισό? Ποιος? Αυτός. Ένα μηδέν. Ποιος αγαπημένος ηθοποιός? Τι έκανε ο αγαπημένος ηθοποιός? Επανασυνδέθηκε με την αγαπημένη του. Και έχουμε και το συμπόι που αμέσως μου το πούλησε ο Παύλος. Ο οποίος μιλάει με την μέλουσα σύζυγό του. Και βέβαια κλείνει το βίντεο με τον Σνίκ και την Ηλιάνα. Δεν μπορεί να μην έχει βαρόμετρο με τον Σνίκ. Φωτιά πήραμε. Πάμε. Το κόμπλαρε. Το ερωτικό βαρόμετρο αυτή την εβδομάδα έχει μόνο αγάπες, έρωτες και καυτά φιλιά. Έχει προτάσεις γάμου και επανασύνδεση φωτιά. Με έχεις δέσει, με έχεις δέσει, απ' τα πόδια και απ' τη μέση. Με έχεις δέσει.
Ξεκινάμε με γάμο και χαρές και το Sin Boy που το 2020 θα παντρευτεί με δόξα και τιμή την αγαπημένη του Ρίνα και θα καεί το πελεκούδι. Το ευτυχές γεγονός γνωστοποιήθηκε στο Πανελλήνιο μέσα από την εκπομπή Μεσημέριες. Έλα στον παππού, έλα στον παππού, σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοίτας αλλού. Κουφέτα θα φάμε από την ανιψιά της Lady Diana, Lady και της Spencer, μιας και ο εκλεκτός της καρδιάς της μεγιστάνας της μόδας, Mike Lewis, της έκανε πρόταση γάμου με ένα μονόπετρο σκέτικο τρόνα. Να σημειωθεί πως η Κίτη είναι 29 χρόνων, ο Μάικλ 61 και 5 χρόνια μεγαλύτερος από τον πατέρα της αγαπημένης του, αλλά αν τα αισθήματα είναι λεπτά, όλα είναι μαγικά. Εξάλλου, η Lady Kitty Spencer έχει προϋπηρεσία στα μεγάλα αγόρια, μιας και ο πρώην αγαπημένος της ήταν ο Ιταλός μεγιστάνας Νικολό Μπαρατιέρι Di San Pietro. Ερωτευμένος είναι και πάλι ο Ανδρέας Γεωργίου, μιας και με την αγαπημένη του Σιμώνη Χριστοδούλου αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Το ζευγάρι που είχε σχέση περίπου 1,5 χρόνο και χώρισε αθόρυβα, επανασυνδέθηκε και μάλιστα ο φωτογραφικός φακός του Hello τους τσάκωσε σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας σε τρυφερά ισταντανέ. Έρωτα κεραυνοβόλος ζει ο Μάθιου Πέρι με την 28χρονη μάνατζερ ταλέντων Μόλι Χούρβιτς. Ο 50χρονος διάσημος ηθοποιός, όσο και αν προσπάθησε να κρατήσει κρυφή τη σχέση του με την κατά 22 χρόνια μικρότερη αγαπημένη του, δεν τα κατάφερε και η εφημερίδα Σαν κάρφωσε το ένοχο μυστικό του. Μάλιστα, οι δυο τους πέρασαν μαζί τα Χριστούγεννα στο διαμέρισμα του Σταρ στο Λος Άντζελες. Όλα τα λεφτά λουλούδια στη δικιά τη αγκαλιά είναι κούκλα και ταξίζει. Αχ, δεν μοιάζει με καμιά. Τα βέλη του έρωτα, όπως όλα δείχνουν, χτύπησαν τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη, ο οποίος ταξίδεψε με το κορίτσι του στις Ελβετικές Άλπες και επιδόθηκε σε αγκαλιές και φιλιά. Η αγαπημένη του ονομάζεται Άσια Σιρόκοβα, είναι από τη Λευκορωσία και επαγγέλλεται μοντέλο. Έχω ένα μυστικό που όλα τα ορβαίνει και πρώτη μου φορά με πλημμυρίζει χαρά. Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, σύμφωνα με το πρωινό του Αντένα, είναι ερωτοχτυπημένη και μάλιστα πέρασε τις γιορτές των Χριστουγέννων με τον αγαπημένο της Γιάννη στο σπίτι του στην Αράχοβα, από όπου ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο. Εννοείται πως ανήμερα της γιορτής του καλού της υπήρξε το κατάλληλο story, δηλαδή το σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει. Στο κόρμι μου, σαν μπλουζακί, σε χώρο και δεν σ' αλλάζω. Κλείνουμε με το αγαπημένο ζευγάρι του ερωτικού βαρόμετρου, Σνίκ και Ηλιάνα Παπαγεωργίου, που αρχικά πήγαν για ψώνια ντυμένοι απλά και μετά φόρεσαν τα καλά τους τα γουναρικά και πήγαν στην Άννα Βύση, όπου τους συνέλαβε ο φακός του Οκέι. Στη ζωή μου, κολλήτω μου, ρούχο που ποτέ δεν βγάζω. Ο άντρας που θα παντρευτώ θα είναι από σόι. Σκληρό κολάρο θα φορεί, μολό χρυσό ρολόι. Νόμιζα να έρθει το ξαναλόγιο. Α, την έχω ξαναφορέσει, δεν έχω πρόβλημα. Να ρωτήσω κάτι. Μέσα στην εβδομάδα. Πώς τη φοράει ο Σνίκ, ριχτή ή περνάει τα χεράκια? Όχι, περνάει. Η Λιάννα, ανάλογα. Κάτι βάζει. Για έλα. Έλα, είναι η αγαπημένη σου αυτή. Καλέ, πόσο σου πάει, σε ποτήρηση. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά είναι τώρα η γούνα, δες εδώ. Ένα διάβασμα, ένα διάβασμα θέλουμε. Α, θες και διάβασμα τώρα. Και λίγο όλο μαζί. Το θέλω και λίγο ύφος εσύ, πως θα την έραβε. Κάνε λίγο γιο. Αλάνη, κάνε λίγο προ. Κάνε τα δάχτυλά σου έτσι. Γιο. Hello. Παύλο, δεν είναι σχολιάζει καθόλου εσύ. Είναι σχολιάσει. Α, θες και για λέω. Μπράβο. Καλά, τι πάτε. Νόμιζα ότι τα έρθει και τα παλιά. Ναι, τώρα. Παιδιά του πάει, τώρα. Μήπως να γίνεις εσύ ράπε. Για τραγούδα λίγο έτσι, ράπικα. Ένα μαρτίνι, παρακαλώ. Έλα. Πίνω από το πρώτο. Καλά, ένα βασάνο, ναι. Καλά, δημοψήφισμα θέλω. Με το στήλο. Άκου, τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Εγώ είδες πώς το υποστηρίζω. Και η Τζίντζερ ίδια σε άλλο χρώμα. Είδες πώς το υποστηρίζω όλο το στυλ, Παύλο. Εγώ θα ήθελα τώρα για να ολοκληρωθεί το στυλ να πιάσει την Τζίντζερ αγκαλιά. Και να την έχει ξέρει. Όχι, ρε Παύλο, δεν το κάνουμε τώρα κομμωδία. Εδώ πέρα έχω ντυθεί σοβαρά. Θα δει που μετά θα κυκλοφορεί και ο. Και ο Σνίκ και η Λιάννα με σκυλάκι. Έτσι. Θα δώσουμε ένα fashion statement. Βάλε και το δικό σου. Και το δικό σου. Το Τζίντζερ. Έλα, Τζίντζερ εδώ. Τζίντζερ, έλα εδώ. Μπορείς να φτύσεις και δύο ρήμες. Έλα, έλα. Εντάξει.
Τέλεια. Όλο ωραίο. Λοιπόν. Τέλειο. Έπος. Τίποτα. Το θέμα είναι μόνο να μάθεις δύο δοκιμές να κάνεις. Να λες. Θα ιδρώσω. Να ζητήσουμε να από τις στυλίστες του Έλα Χαμογέλα να φέρνουν και μία γούνα στον Κωνσταντίνο μας. Ναι, αλλά έχετε και χρώμα, θέλω λίγο πιο σοβαρό. Έχω κι άλλα πιο σοβαρά εκεί. Δεν τα ήθελα. Α, είναι τη Μέρη Αργυριάδου να πούμε από το βεστιάριό τη. Έχει φέρει πολλέ γούνε. Για προσωπική συλλογή τη. Θέλετε να ξεχωρίσετε από μία γούνα. Η οποία είναι μεγάλη. Συλλογή. Μήπω θε τη Τιγρέ. Όχι, να μου λείπει. Πάμε λίγο να δούμε τα ζευγάρια, παιδιά, του βαρόμετρου λίγο. Τι σχολιάζουμε, τι θέλετε, πού θέλετε να σχολιάσουμε. Δεν μπορώ να σχολιάσω έχοντας το Βασάλο απέναντι μου συντημένο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, Κωνσταντίνα. Και εμένα. Μπορείς να μην ξέρεις αν είναι. Ναι, πρέπει να το υιοθετήσει. Θέλω να είναι λίγο πιο άγριο το στυλ μου. Εγώ θα πάρω την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου τώρα, μόλις κλείσουμε, να μάθω ποιος είναι αυτός ο Γιάννης. Πού ήθελα να σε ρωτήσω, ρε Σπάμπλε. Νόμιζα ότι ήξερες. Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Σχέση μαζί της. Να κάνω μια ερώτηση. Ό,τι θες. Το Γιάννης είναι σίγουρο, γιατί από ό,τι διαβάσαμε, είναι πολύ λίγο καιρό μαζί αυτό το ζευγάρι, αν πρόκειται για Γιάννη, δεν ξέρω. Είναι το συμπέρασμα πώς το βγάλαμε. Επειδή ανέβασε ένα story. Αυτό θέλω να πω. Έβαλε ένα story που λέει σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει. Από αυτό τι? Σημαίνει ότι ο σύντροφός της είναι Γιάννης. Δηλαδή το έδωσε και έτσι. Εγώ το έγραψα αυτό. Που είναι αδερφός μου, μήπως έχει κάποιο συγγενή. Μήπως γιόρταζε κάποιο συγγενή. Ένα πολιτό. Ας μας πει το συγγενή. Απλά ρε παιδιά, για χρόνια πολλά στους Γιάννηδες το έκανε. Γιατί η μισή Ελλάδα γιορτάζει το Γιάννιου. Εγώ τελευταία φορά που συνομίλησα μαζί της δεν είχε κάτι. Μπορεί κάτι να προέκυψε. Μπορεί να μας πει αυτό που θέλω να ρωτήσω. Ότι το συμπέρασμα αυτό το έχουμε βγάλει μόνο γιατί ανέβηκε αυτό το story. Δεν το ξέρω εγώ. Του Αγιανιού. Λογικό. Α. Το είπαν στο πρωινό. Με ρεπορτάζ βασισμένη στο story, αυτό ρωτάω. Άρα κάτι ξέρουν. Μάλλον υπάρχει ρεπορτάζ, ναι. Τέλος πάντων, μπράβο, μακάρι με το καλό. Να το χαίρετε. Πάρε τηλέφωνο, ρε Παύλο, εδώ είσαι. Να πάρω τηλέφωνο τώρα τη εκπομπή. Ναι. Ναι. Αυτό είναι ρεπορτάζ. Σπαρταριστό ρεπορτάζ. Αυτό είναι το σπαρταριστό. Ναι, αλλά τώρα μας βλέπει, δεν θα το σηκώσει. Γιατί ξέρω ότι θα τον πάρω. Δεν το σηκώσει. Έλα, μία, το κοιμήθω. Έλα, κάτσε πώς το σηκώσει ο Γιάννης. Και θα ακόμη ο Γιάννης. Ο Γιάννης της Κωνσταντίνας και σου πει κοιμάται. Δεν ξέρω ποιος είναι. Μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο της Κωνσταντίνας, αυτό λέμε. Awkward. Έλα, πάρε. Μα είναι δυνατόν να πάρω την Κωνσταντίνα να τη ρωτήσω αν έχει σχέση. Όχου και εσύ. Μπαρό. Ποιος είναι ο Γιάννης, παιδί μέχρι μου, να πάρει, ρωτήσεις, μήπως όχι. Θέλετε να πάμε και σε ακόμη ένα ζευγάρι. Ή θέλετε να πούμε και για κάποιο άλλο ζευγάρι του ερωτικού βαρόμετρου. Τι θέλετε. Το Γιάννη θέλω να μάθω τώρα. Εγώ έχω καλυφθεί από αυτή την ό,τι εικόνα. Ό,τι και να τους πεις τώρα. Εγώ νομίζω, παιδιά, ότι η γούνα είναι το must have item στους rappers και στις κοπέλες τους. Γιατί και η κοπέλα του Μάρκλιπ φορούσε γούνα. Εγώ αναρωτιέμαι, η Λιάννα θα φορούσε γούνα αν δεν ήταν με τον Σνίκ. Αφού κάνει κρύο, δεν μην φορέσουν γούνα. Συγγνώμη κιόλας τώρα. Πάντως, μπορεί να ανταλλάσσουν και τις γούνες τους. Οι οικολογικές γούνες είναι στην. Καλά, εννοείται οικολογικές. Αν αυτή ήταν σε άλλο χρώμα, εγώ σου λέω ότι φόραγα έξω αυτήν. Αποκλείεται. Σορκίζομαι. Αν δεν είχε φορέσει ο Σνίκ, έχει επηρεαστεί και έχει κάνει. Όχι, η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργήσει τάσεις. Έχω μαύρο. Έχει δημιουργήσει και πολλοί φοράνε που, δεν φορά, που λέγανε. Δηλαδή, έχει και μαύρη γούνα. Φορά και μαύρη. Απλή, τι και δεν μου κάνει ρε μέρη τώρα. Αλλά αν πα σε μαγαζί, ας πούμε, με αντρικά βρίσκει γούνα. Ναι, και σε πολύ γνωστή αλυσίδα. Πολύ γνωστή αγαπημένη μας αλυσίδα ρούχων, στο αντρικό της section. Γούνα τέτοια. Ναι. Είχε γούνα μαύρη μακριά. Ξέρεις ποιο μαγαζί, αυτά που λέμε μαγαζάρα. Που λέμε, ναι, παιδιά, μπράβο. Όχι όμως τόσο τριχωτές. Οι γούνες για τους άντρες είναι λίγο πιο απλά, κοντότριχες. Ναι, δεν είναι αυτή η τριχωτή. Απλά ξέρεις. Δηλαδή, αυτή τώρα η γούνα που φοράει ο Σνίκ δεν είναι αντρική. Όχι, μπορεί να ανταλλάσσουν τις γούνες του. Είναι και ενός πολύ γνωστού οίκου, δεν είναι αντρική, είναι γυναικεία. Αλλά υπάρχει αντίστοιχη αντρική σε πιο φουξιά. Σαν ράπερ πρέπει να δώσει μια διαφορετική άποψη. Νότα. Ναι, και μια νότα. Δεν μπορεί να φορέσει ότι φοράει ο καθένας. Κοίταξε. Όπως εγώ δίνω μια άλλη νότα. Έχει πνίξει η μαμά σου τώρα και πίνει το καφέ τη. Α ανοίξει τι κάνει ο γιο μου, στο λαχαμογέλα. Βλέπει αυτό. Τι φας. Δεν ξέρω τι θα λέει. Πρέπει να μου στείλει ένα μήνυμα. Δεν μου έχει στείλει ένα μήνυμα. Να συζητήσουμε ένα συγγνώμη. Α το αφήσουμε εδώ το συγγνώμη. Εμένα δεν με καλά η γούνα. Όχι, δεν με καλά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί μα προβληματίζει. Γιατί θα σου κάνω δώρο μια γούνα. Γιατί να ζητήσω. Αν είναι μαύρη, σου λέω και κοντότριχη, τη φοράω. Ωραία. Πάντως, παιδιά, το είδατε πώς άλλαξε όλο το στυλ του. Ναι, καλά. Δηλαδή τώρα κάπως αισθάνεται. Και η ομιλία, Ναι, ναι, ναι. Και το ίδιο και εσείς. Είναι και το γυαλί όμως που δίνει άλλη αγριάδα, καταλαβαίνεις. Βέβαια. Δεν ξέρω αν είναι αρκετά θλιβερό ή πολύ θλιβερό.
Γιατί ρε Παύλο, θα κάνει μια στροφή. Εγώ λέω να πάμε σε ένα άλλο ζευγάρι, να παραμείνει έτσι όσο αντέξει, αν γίνεται. Τα γυαλιά δεν μπορώ, δεν μπορώ. Με γυαλιά εμφανίστηκε και ο Μάτκλιπ, θέλω να ξέρετε. Και γούνα φορούσε η κοπέλα του, μια πάρα πολύ. Ο ίδιο δεν φορούσε. Ο ίδιο όχι, δεν φορούσε γούνα. Νομίζω ότι μπορεί να έχει βάλει, δεν είμαι σίγουρη. Σίγουρα έχει βάλει, τώρα φοράει αυτό το μπουφάν. Αλλά βλέπετε ότι φοράει το γυαλί και κάποια chains έτσι στο λαιμό. Πάρα πολύ κοντά στον Κωνσταντίνο μας. Και η αρετή κοπέλα του για πρώτη φορά μιλάει και στην καμερά μας και θα τη δείτε. Ποια είναι η κοπέλα του Μάτκλιπ? Είναι μαζί πολύ καιρό και πριν γίνει ο Μάτκλιπ γνωστός καλλιτέχνης στην ραπ σκηνή. Θα σας πω ότι βρέθηκα στα εγγένεια του νέου του καταστήματος, όπου μας περίμενε και ένα απρόοπτο. Θα δείτε στο βίντεο τι ακριβώς συμβαίνει. Ήταν εκρηκτική αυτά τα εγγένεια και κυριολεκτό. Και θα μάθετε έτσι άγνωστες πτυχές της ζωής και της σχέσης των δύο αυτών παιδιών. Δεν αποθηκεύω νούμερα στο κινητό μου. Βρισκόμαστε στα εκρηκτικά εγγένεια του Μάτκλιπ εδώ στον Πειραιά. Boom. Γίνεται. Εντάξει, κάποιος έχει καλέσει ότι έχει βγει κάποια βόμβα στο μαγαζί, δεν ξέρω τι. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ, σε έχω να πω. Και τηλεφώνησαν για βόμβα και έχουν βγει ο Λίξ. Βλέπω, το διαχειρίζεσαι ψύχρεμα αυτό. Κοίτα, τι να κάνω. Γελάω. Περνάμε καλά. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Το σκέφτεσαι και επιχειρηματικά πλέον. Τέρμα, θέλεις τέρμα. Να... Τι τέρμα, τέρμα το τραγούδι. Όχι τέρμα το τραγούδι, ρε. Κοίτα, νομίζω το έξυπνο πράγμα είναι να βάζεις τα κέρματά σου σε διάφορα καλαθάκια. Okay, και να επενδύεις. Από τους φίλους σου και, που είναι και τραγουδιστές και καλλιτέχνες του ίδιου είδους, έχω ακούσει ότι είσαι ο πιο δουλευταράς. Και αυτό ποιος μου το έχει πει, ο FY μου το έχει πει ή ο Λίου, δεν θυμάμαι. Αλλά σε βλέπω και εγώ στα social media που είσαι non-stop σε περιοδία από το καλοκαίρι. Ναι. Δεν κουράζεσαι. Κοίτα, κουράζομαι, αλλά δεν θέλω ποτέ τα πράγματα να είναι όπως ήταν παλιά. Οπότε είναι ένα κίνητρο για μένα στο να δουλεύω συνέχεια και να δίνω το 110%. Όχι το 100, το 110. Κάθε μέρα προσπαθώ να μην πηγαίνει καμία μέρα χαμένη. Επειδή είπες ότι τα χρήματά σου τα εναποθέτεις, τα βάζεις ας πούμε σε ένα μαγαζί. Η μεγαλύτερη σπατάλη που έκανες για τον εαυτό σου με τα χρήματα που κέρδισες από τη δουλειά σου, ποια ήταν? Το μεγαλύτερο δώρο που έκανες στον εαυτό σου. Είναι εδώ ένα αυτοκίνητο που πήρα τώρα πρόσφατα. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη σπατάλη, αλλά ήταν ξέρεις κάτι που ήταν γούστο μου κιόλας, οπότε λέω εντάξει. Στην κοπέλα σου τι δώρο πήρες για τα Χριστούγεννα? Της πήρα κάποια πραγματάκια από τη Λουί. Ένα έτσι. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Για εμάς τα κορίτσια. Του λες, ξέρεις, οι γυναίκες που ψάχνουν τις τσάντες και τα κοσμήματα. Οπότε παίζω μπάλα έτσι πάντα σταθερά. Φεύγω για χλίδα. Είμαι κομμάντο. Είμαι το Ράμπο. Είμαι ο Τσάπο. Οι φίλοι μου νάρκο. Σε πανελλήνια πρώτη, κυρίες και κύριοι, η αρετή, η κοπέλα του Μάτκλιπ είναι εδώ και στηρίζει τον Μάτκλιπ και ακόμη μια φορά. Πάντα, στους πρώτους τους κινήσεις, πάντα. Εντάξει, έχει ξεκινήσει το καινούριο μαγαζί. Προσπαθούμε πάντα να προσπαθώ να τον ακολουθώ όσο μπορώ. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Τώρα σχεδόν 3. Ήσουνα μαζί του πριν γίνει τόσο διάσημο? Ήμουνα μαζί του λίγο πριν βγει το dealer. Ποτέ δεν ήμουνα καλό στο σχολείο. Πάντα ήμουνα στο τελευταίο θρανείο. Επειδή διάβασα τώρα, πριν έρθει εδώ πέρα, ότι παντρεύει το Sinboy μέσα στο 2020. Α, ναι. Ναι, βγήκε και το είπε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, να είναι καλά. Θα δικάσουμε ό,τι θα πούμε. Εγώ δεν βιάζομαι. Περνάμε καλά. Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ νιώθω λες και είμαι ήδη παντρεμένος, σου πω αλήθεια. Θα το πάρει το κόριτσο Μάτκλιπ? Όχι ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα. Όχι, δεν ξέρω. Κοίτα. Είμαι μικρή. Πόσο είσαι? 22. Είμαι μικρή. Οπότε δεν είναι κάτι που σκέφτομαι καθόλου. Εννοείται που θέλω να είμαι μαζί του. Δηλαδή, αλλά δεν είναι κάτι που σκεφτόμαστε. Είμαστε φίλοι και θέλω να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά. Η κοπέλα σου δεν ζηλεύει που βλέπει τέτοια βίντεο κλιπ που σε περιτριγυρίζουν οι κοπέλες με μαγιό και ισόρουχα? Κοίτα, ξέρει ότι είναι. Έτσι είναι η φάση. Πώς έριξε, με τι ατάκα για παράδειγμα? Δεν ήταν θέμα ατάκας, ήταν ότι είχε ένα διαφορετικό αέρα. Δεν ήταν και πάρα πολύ το στυλ μου να πω ότι α, είναι ο ψηλός ξανθός, καλά νομάτης, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά είναι ο τρόπος, δηλαδή είδα από την πρώτη στιγμή ότι ταιριάζαμε. Και όλα επακολούθησαν, εντάξει. Προσπαθώ. Όχι ρε, εντάξει, κομπλέκ. Οι γονείς σου, όταν τους είπες ότι αυτό είναι το αγόρι μου και έχει κάνει αυτά τα τραγούδια και κάνει αυτή τη μουσική, τι σου είπαν? Την ξέρεις τη μεγαλύτερη γενιά ποια είναι η άποψη για αυτά τα τραγούδια, για αυτούς τους καλλιτέχνες, οπότε εντάξει.
Δεν είχα οικογένεια για να με στρώσει. Έρχεται και η συνεργασία με τον καλλιτέχνη που έχει ανέβει. Ναι, έρχεται, το σφραγίσαμε. 28 Φεβρουαρίου γυρνάμε το βίντεο κλιπ. Θα γυριστεί τελικά στο Λος Άντζελες. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης, πες το μου λίγο ολοκληρωμένο. Είμαστε Mad Clip featuring Tiger. Και το τραγούδι πώς θα λέγεται? Οκ. Είχα το κίνητρο. Πάντως έχουμε πολλούς ράπερ για Ελλάδα. Για τόσο μικρή χώρα. Ναι, παιδιά. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ αυτοί οι καλλιτέχνες. Είναι τρελή τάση τελικά. Ναι. Ο Φίλιππος σίγουρα θα τους ξέρει. Ναι, ο Φίλιππος. Μα τους ξέρω εγώ. Εγώ είμαι φαν του Μάτκλιπ. Και εμείς τους ξέρουμε. Ναι, ναι. Και είναι εγώ δεν τους ξέρω, να σου πω την αλήθεια, αλλά τους μαθαίνω στην εκπομπή. Μου κάνει εντύπωση και για τον Sinboy. Και για τον Sinboy. Αυτός δεν παντρεύεται. Ναι, ναι, ναι. Και για τον Sinboy και το ότι παντρεύεται. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι οι ράπερ κάνουν πιο αντισυμβατικές επιλογές. Και για το ότι όλο αυτό με γούνες, τσάντες, ακριβά πράγματα. Δεν είναι, ρε παιδί μου, αντίθετο με το κόνσεπτ. Εγώ έχω μπερδευτεί. Όχι, δεν είναι αντίθετο. Όχι, δεν είναι. Σου λέει από το μηδέν. Πλέον τώρα έχω όλα αυτά. Μέσα από τα τραγούδια μου και μέσα από αυτά που κατάφερα. Ξεκίνησα χαμηλά και μόνος μου τα κατάφερα. Και μέσα στα τραγούδια τους το λένε πάρα πολύ. Και τώρα κάνω ό,τι θέλω. Και νομίζω ότι μια μόνιμη διαφορά που έχουν οι ράπερ-τράπερ μεταξύ τους είναι η επίδειξη του πλούτου. Δηλαδή, βάση στίχων. Ναι, αυτό ρωτάω όμως. Αυτό δεν είναι. Σε σχέση με την ιδεολογία τους που μπερδεύομαι. Ένας είναι ο κοινωνικός ο στίχος, ενώ άλλος είναι πιο... Και πάντα μιλάνε για το ξεκίνημά τους. Γιατί ξεκίνησαν δύσκολα και με διάφορα προβλήματα. Αν δεν έχεις ξεκινήσει δύσκολα, δηλαδή δεν μπορείς. Δεν ξέρω, πρέπει να έχεις μια προσωπική. Αν έχεις γεννήσει εκτός οικογένεια, δεν μπορείς, αγάπη μου, γιατί τα είχες από πριν. Όχι, αυτό, εντάξει, αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό. Αλλά βέβαια, εντάξει, αν θες να κάνεις τέτοια μουσική, δεν θα απαγορεύσει. Πολύ ωραίο ζευγάρι πάντως. Εσύ... Είναι πάρα πολύ αγαπημένοι. Εγώ θα σας πω, επειδή τους έχω συναντήσει και είχα συναστραφεί με το Mad Clip, είναι παντού η κοπέλα του μαζί και είναι πάρα πολύ υποστηρικτική. Και αυτός, όντως, αυτό που λέει ότι νιώθω σαν παντρεμένος, το εννοεί. Είναι εκεί πέρα η κοπέλα, ακόμη και στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ που τα βλέπουμε σεξι και διάφορες κοπέλες έτσι να χορεύουν από δίπλα. Εγώ γι' αυτό τον ρώτησα, λέω, κοπέλα του πώς γίνεται να μην ζηλεύει και να μην του λέει καλά τι είναι αυτό το πράγμα, πόσες κοπέλες είχε στο βίντεο κλιπ. Και όμως η κοπέλα του είναι εκεί, στο σεξ. Μα είναι δουλειά του αυτή. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα κάτι. Χτες έγινε κάτι, να πάμε λίγο σε πιο κομμάτι επικαιρότητας όσον αφορά τον Mad Clip. Χτες βγήκε στην Τατιάνα Στεφανίδου τους, ωραία, και είπε ότι κατήγγειλε τον Mad Clip για απειλή, εκβίαση και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βιοπραγίες. Ναι, έγινε. Εσύ μίλησες μαζί του, τον πήρες τηλέφωνο. Μίλησαμε το Mad Clip, μίλησαμε με μηνύματα, γιατί βρίσκεται στη Γερμανία, είχε χθες ένα live. Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε, υπάρχει μια κόντρα μεταξύ τους και έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε λίγο περισσότερο στα social media, γι' αυτό δεν ήταν τόσο γνωστό σε όλους εμάς. Και κορυφώθηκε και με ένα τραγούδι που έβγαλε ο Τους. Το τραγούδι ονομάζεται «Πρώτος στα Trends» και εκεί μέσα μιλούσε και λίγο ονομαστικά, είναι η αλήθεια. Οπότε κορυφώθηκε αυτή η κόντρα τους, ανταλλάξανε κάποιες έτσι κουβέντες. Εγώ μίλησα με τον Mad Clip και του έστειλα μήνυμα και την είδηση και μου απάντησε ότι και αυτός εκείνη τη στιγμή το είδε χθες. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να επικοινωνήσει πρώτα με τον δικηγόρο του και με τη ζωγραφική του και μετά θα δώσει τη δική του απάντηση σε αυτό. Είναι πολύ σοβαρές κατηγορίες. Ναι, πάντως. Η αλήθεια είναι ότι είναι σοβαρές οι κατηγορίες και η μήνυση. Οπότε... Αυτό είναι beef. Είναι beef, είναι. Ξεκάθαρο, ε. Τι είναι το beef. Α, παιδιά. Κάνε, σας έλεγα ότι η κόντρα μεταξύ ράπερ ονομάζεται beef. Α, που μας έλεγες ότι στα Μάντι είχαν γίνει beefs. Beefs. Εγώ από αυτό που δεν ξέρω, ο Τους είπε ότι πρόκειται να κάνει μήνυση ή έχει κάνει μήνυση. Ότι ο Τους χθες είπε ότι έκανε μήνυση. Αν κάνω λάθος. Άρα ο δικηγόρος θα πρέπει να το γνωρίζει το γεγονός, γιατί όταν κάνεις μήνυση σίγουρα σου έρχεται. Αυτό είναι επίσης κάτι που γίνεται ανάμεσα στους ράπερ, δηλαδή απειλούνται. Ναι, έχουν αυτά τα δικά. Συνηθισμένο φαινόμενο είναι αυτό. Είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, απλά οι απειλές έχουν κλίμακα. Από δεν είναι όμως λίγο περίεργο που βγαίνει ο Τους στην Τατιάνα Στεφανίδου να καταγγείλει αυτό. Αυτή είναι η ελληνική τηλεόραση. Καταλαβαίνεις. Δεν έχουμε άλλες εκπομπές. Έχω μπερδευτεί. Δεν έχω την Τατιάνα. Ενώ που βγαίνει να το καταγγείλει. Ναι. Αν το κάνουν έτσι για το μπιφ μεταξύ τους ή το κάνουν σοβαρά. Μάλλον είναι λίγο πιο σοβαρό. Ότι πήγε ως καλεσμένος και μεταξύ. Άλλον είπε ότι έχει κάνει και αυτό. Δεν πήγε για να πει αυτό, φαντάζομαι. Αφού είπε ότι μήνυση και τέτοια. Άρα δεν έγινε στα πλαίσια του μπιφ. Εκτός αν το μπιφ είναι σοβαρό και εγώ κάνω πλάκα. Το μπιφ είναι σοβαρό. Πολύ. Όχι, Θεέ μου. Παιδιά, για να γίνει μήνυση δεν θα είναι σοβαρό. Τι θα είναι. Είναι μπιφ, να, με το συμπάθειο.
Εννοώ, ρε παιδί μου, μπορεί να είχε έρθει καλεσμένο σε εμάς ο Τους και να μην το ξέραμε και να λέγαμε «Έχεις κόντρα με κάποιον άλλον ράπερ» γιατί μάλιστα, και κάπως έτσι να το είπε. Και να προέκυψε. Στο τραγούδι του ούτως ή άλλως είναι πολύ προκλητικός με το στίχο του. Δηλαδή... Πριν αλλάξουμε κλίμα, θα ήθελα να πω ότι έχει, έχουμε μια παρέμβαση από τη μητέρα του Κωνσταντίνου Βαστά. Μου λέει η μητέρα μου μήνυμα και μου λέει «Για να κάνεις διαφορά, χόρεψε τον Τραβόλτα». Μαμά, κάνε τη διαφορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα πρέπει να ρίξει η Τραβόλτα. Θα χαλάσεις χατήρι στη μαμά σου. Στη μανούλα θα χαλάνε χατήρι. Υποσχέθηκα ότι θα τον βάλω να πει το μήνυμα, δεν θα χορέψει. Υποσχέθηκαμε ότι δεν θα κάνουμε άλλο, είπαμε. Εγώ έβγαλα την υποχρέωση, ο Παύλος την έβγαλε, εσείς. Συγγνώμη, κυρία Λίκη. Ότι θα κρατήσει αξιοπρέπειά σου μη χορεύοντας Τραβόλτα. Πώ! Ότι το έχει. Έβγαλε αυτό. Έβγαλε αυτό. Εσύ έβαλε το σφήνο, τα κορίτσια να σα βάλουν κάτι άλλο. Τι θα κάνουμε, εμεί δεν ξέρουμε. Κύριε Λίκη, μην ανησυχεί κάθε φορά. Βγάζει την υποχρέωση. Ορίστε σε τραβάκι, Γιολάντα, μα βγάζει να προλάβει το story τη. Βγάζει και την υποχρέωση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσει. Να σα θυμίσουμε φυσικά το διαγωνισμό, γιατί μπορείτε να διεκδικήσετε ένα κατάστημα franchise, coffee ή το λό δικό σα. Να γίνετε επιχειρηματίες, κοστίζει 45.000 ευρώ αυτό το δώρο και πραγματικά μπορεί να είναι η ευκαιρία της ζωής σας, όπως και ένα Volkswagen T-Cross έκδοση Life, λευκό πεντάθυρο, χιλιάρι με 95 άλογα αξίες 17.000 ευρώ και 17.600 ευρώ. Όλα αυτά μπορείτε να τα κάνετε δικά σας, στέλνοντας ένα απλό μηνυματάκι open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε μετά να κάνουμε αυτό το συγκλονιστικό γλυκό που ήρθε να μας κάνει ο Χρήστος Βέργαδος, brownies με φυστικό βούτυρο. Δηλαδή, πώς να αντισταθείς. Αν μπορείς να αντισταθείς στον Κωνσταντίνο Βασάλο με την κόκκινη γούνα, σίγουρα δεν μπορείς να αντισταθείς σε αυτό το brownies με φυστικό βούτυρο που έρχεται από τον Χρήστο να μας τρελάνει, να μας πάρει τα μυαλά. Διαφημίσεις. Φύγεται αλλιώς. Η Γούνα το κάνει αυτό το κόνσεπτ. Είδατε ύφος που είχε και ο Νίκος. Δεν είναι έτσι κανονικά το ύφος του. Δεν υπάρχουν εδώ. Βασαλέ, έχεις κάνει εδώ τάση. Δηλαδή, τον Νίκο με το Σνίκ δεν τον είχαμε δει να φοράει γούνες. Τώρα μαζί σου τέτοια πρωτοπορία. Κάτσε, δεν είχε μια εβδομάδα τώρα. Πόσο κυκλοφορεί ο κόσμος έξω. Χαμός, όλοι στους δρόμους. Μπαμπάδες, παππούδες, θείοι, όλοι με τις γούνες. Και βγαίνεις έξω και τους βλέπεις όλους έτσι, λέει. πάμε να κάνουμε τώρα όμως αυτό το γλυκό, τη γλυκάρα που έχεις ετοιμάσει. Brownies με φυστικό βούτυρο. Λοιπόν. Όπως είπα και πριν, Σύση, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα και θα πω ότι πριν δώσουμε τα υλικά της συνταγής, θέλω να σας δείξω λίγο τη σάλτσα που έχω φτιάξει, αυτό το γλάσο που δεν είναι τίποτα άλλο πέραν από απλή σοκολάτα, επειδή μου περίσσεψε λίγη από τη σοκολάτα που είχα φέρει. Και λίγο φυστικό βούτυρο. Τα έβαλα μαζί και έλειωσαν. Εδώ βλέπετε ήδη και το φυστικό βούτυρο. Εγώ θα το ανακατέψω για να δείτε πόσο εύκολα. Όχι, δίπλα-δίπλα, Άρη, περίμενε. Περίμενε, το διπλανό είναι. Το μεταφέρω, το μεταφέρω εγώ. Όχι, εντάξει, αυτό είναι. Εντάξει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε φυστικό βούτυρο και σοκολάτα και τα ανακατεύω απλά και μόνο για να δείτε πόσο εύκολα ομογενοποιείται. Ανοίγει και το χρώμα της σοκολάτας και κάπως έτσι λοιπόν έχετε μια γευστικότατη σάλτσα σοκολάτας φυστικό βούτυρο. Και έρχομαι λοιπόν να το ολοκληρώσω εδώ αυτό το πράγμα. Εδώ το... Ω παιδιά, τι κάνει τώρα ο άνθρωπος. Και καταρχήν εδώ τον τρόπο λοιπόν δίνεται και περισσότερη ένταση στη γεύση του φυστικού βούτυρου. Αλλά Κωνσταντίνε, μην πλησιάσεις. Δηλαδή, άλλαξε πλατό. Πήγαινε στο μεσημέρι, γες. Ούτε καν δίπλα, δίπλα, αλλού. Αλλού να πας. Εδώ, λοιπόν, καταρχήν θέλω να βλέπετε ήδη και το εσωτερικό. Και η Τζίντζερ, παιδιά, να στατώθηκε. Τι να κάνει. Εδώ. Τι να κάνει, ζωντανό είναι και αυτό. θέλω να πω κάτι για τη σημερινή συνταγή που θα δείξουμε. Το brownies είναι μια αμερικάνικη συνταγή. Και χαρακτηριστικό του, γι' αυτό έχει και το όνομα, είναι η καστανή ζάχαρη. Αυτό που βλέπετε λοιπόν στο εσωτερικό, εκτός τη διχρωμία που είναι το μείγμα του φυστικού βούτυρου που σας είπα και πριν, που θέλουμε να ξεχωρίζει, βλέπουμε ότι το εσωτερικό έχει αρκετή υγρασία. Είναι σαν να είναι λασπωμένο ουσιαστικά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι και το ζητούμενό μας στο brownies. Θέλουμε να είναι ένα μείγμα, ένα σαν κέικ ουσιαστικά λασπωμένο. Θα δείτε και τη διαδικασία της εκτέλεσης. Ένα από τα βασικά υλικά όμως που μας δίνει αυτή την όψη και την υφή είναι η καστανή η ζάχαρη. Του επιτίθεται τζίντζερ από χθες. Ξέρεις, τα σκυλιά έχουν ένστικτο. Δεν... Σου κάνω μήνυση να ξέρεις, Εσύ, ως μάνα του σκυλιού, δεν με προστατεύει. Μιλημένη είναι η τζίντζερ, Παύλο. Είναι μιλημένη η τζίντζερ. Όχι, δεν ξέρω όχι, το παιδί ξέρει. Λοιπόν, έλα, για πάμε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε σιγά-σιγά την
150 γραμμάρια βούτυρο, 300 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, αυτό που σας έλεγα και πριν, 200 γραμμάρια αλεύρι και 4 αυγά. Αυτό είναι για το μείγμα του brownies. Και πάμε και για το μείγμα του φιστικοβούτυρου. Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια φιστικοβούτυρο, ανάλατο, 120 γραμμάρια ζάχαρη, ένα αυγό, μία βανίλια και μία πρέζα αλάτι. Αυτό λοιπόν είναι το μείγμα του φιστικοβούτυρου και το μείγμα του brownies. Εγώ θα ξεκινήσω με το μείγμα του brownies. Αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Θα βάλουμε τα αυγά και την καστανή ζάχαρη εδώ. Ξαναλέω ότι το ζητούμενό μας στην κατασκευή του brownies είναι να είναι ένα γλυκό με αρκετή υγρασία. Άρα, γι' αυτό χρησιμοποιούμε και καστανή ζάχαρη. Λίγο θα το δουλέψω με το μίξερ χειρός για να μην κάνουμε και πολύ φασαρία. Αυτό που θέλουμε είναι λίγο να μπορέσουν να ομογενοποιηθούν τα υλικά μου. Δηλαδή, η ζάχαρη καστανή με τα αυγά. Και με ένα μίξερ χειρός μπορείτε να το κάνετε αν θέλετε, απλά για να κάνω λίγο πιο γρήγορες διαδικασίες. Η καστανή ζάχαρη, λοιπόν, λόγω του ότι περιέχει ποσοστά μελάσσας, μας δίνει ένα γλυκό, στην προκειμένη περίπτωση είναι το brownies, με περισσότερη υγρασία και λίγο πιο λασπωμένο. Άρα γι' αυτό και την προτιμούμε. Εάν θέλετε, φυσικά και μπορείτε να βάλετε και λευκή κρυσταλλική, απλά με την καστανή γίνεται, ξαναλέω, και πιο υγρασία, πιο μεστό στο εσωτερικό του, αλλά φυσικά αφήνει λίγο και τη σπιρτάδα τη μελάσσας καστανή ζάχαρη. Εδώ δεν θα το χτυπήσω άλλο, δεν θέλω πάρα πολύ, ίσα που να μπορέσουν τα αυγά με τη ζάχαρη να ομογενοποιηθούν. Και εδώ θα προχωρήσω στο επόμενο υλικό μου, το οποίο είναι η σοκολάτα μαζί με το βούτυρο. Τα έχω βάλει σε μπεν μαρί και τα έχω λιώσει μαζί. Κλασικά, όπως κάνουμε πάντοτε όταν έχουμε σοκολάτα. Ξαναλέω λοιπόν, σοκολάτα και βούτυρο τα έχουμε λιώσει μαζί και ερχόμαστε και το ρίχνουμε στο μείγμα των αυγών με τη ζάχαρη που έχουμε ανακατέψει. Εδώ. Θα πάρω λίγο το σύρμα χειρός για να συνεχίσω όλη τη διαδικασία με το σύρμα χειρός. Ανακατεύουμε. Αν θέλετε στα brownies, αυτό που σας είπα και πριν, μπορείτε να εξαιρέσετε το φυσικό βούτυρο και να το κάνετε μέχρι εδώ τη διαδικασία που θα ολοκληρώσουμε το brownies και να έχετε ένα απλό brownies σοκολάτας που μπορείτε να βάλετε και ξηρούς καρπούς αν θέλετε από πάνω για το κλασικό brownies. Αλλά πιστέψτε με, ο συνδυασμός με το φυσικό βούτυρο και όχι μόνο δίνει φοβερό άρωμα, δηλαδή ακόμα και όταν ψήνεται, εγώ όταν το έψινα και στο φούρνο, ακόμα άνοιγα λίγο την πόρτα όταν ήταν για να το ξεφουρνίσω και μύριζε το φυσικό βούτυρο πάρα πολύ έντονα και μου αρέσει πάρα πολύ γενικότερα σαν συνδυασμό η σοκολάτα με το φυσικό βούτυρο. Ερχόμαστε λοιπόν και ανακατεύουμε να πάρει στο εσωτερικό και το αλεύρι. Και θέλω να σας πω ότι κάπου εδώ το πρώτο μας μείγμα, το μείγμα του brownies, είναι έτοιμο. Ξαναλέω, χτύπησα για λίγο τα αυγά με την καστανή ζάχαρη, στη συνέχεια πρόσθεσα τη σοκολάτα, την κουβερτούρα μαζί με το βούτυρο που τα είχα λιώσει σε μπεν μαρί και στο τέλος έριξα το αλεύρι. Το μείγμα μου λοιπόν είναι έτοιμο, θα το αφήσω εδώ για λίγο για να προχωρήσουμε στο μείγμα του φιστικού βούτυρου. Απλά και γρήγορα. Παύλο, δώστε λίγο νεράκι, δίψασε πάλι. Εδώ λοιπόν έχω το φιστικό βούτυρο, θα ρίξω το αυγό. Θα ανακατέψω λίγο. Εσύ μου φέρε μου και τη ζάχαρη. Τίποτα. Τώρα δεν βάζεις καστανή, τώρα λευκή. Τώρα λευκή. Γιατί? Για να μην γίνει πάρα πολύ βαρύ μετά γευστικά. Αν θέλετε όμως και σας αρέσει η γεύση της καστανής, εννοείται ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την καστανή και σε αυτό το μείγμα, έτσι. Απλά επειδή έχει το φυσικό βούτυρο έτσι μια ιδιαίτερη γεύση, δεν θέλω να την πολυκαλύψω με τη γεύση της μελάσσας. Αλλά ό,τι θέλετε εσείς. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα αλλάξει ουσιαστικά και την συνταγή. Σύση μου, θέλω να μου φέρεις και τη βανίλια και το αλάτι. Άρα για το μείγμα του φυσικού βούτυρου, ξαναλέω ότι ανακατεύουμε ουσιαστικά όλα μας τα υλικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο αλάτι έτσι για να αναδείξουμε τη μυρωδιά της σοκολάτας που θα συνδυαστεί μετά και του φυσικού βούτυρου, η βανίλια μου. Η βανίλια για το αυγό γίνεται έτσι. Ναι. Ερχόμαστε και το ανακατεύουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι λίγο σφιχτό γιατί είναι το φυσικό βούτυρο μας, έτσι και το θέλουμε όμως. Το θέλουμε, να μην μας ανησυχήσει. Και τώρα, πάμε στο στήσιμο σιγά-σιγά. Βλέπετε λοιπόν ότι έχω ένα ταψί στο οποίο έχω βουτυρώσει. Και ενώ συνήθως όταν φτιάχνουμε ένα κέικ, για παράδειγμα, βάζουμε αλεύρι, εδώ βάζω ζάχαρη καστανή επίσης. Γιατί? Τι έκανε ρε παιδιά το άτομο. Θα σου πω τι γίνεται τώρα. Ένα κέικ. Ωραία ιδέα. Όταν σε ένα κέικ βάζουμε βούτυρο και αλεύρι, το αλεύρι το βάζουμε για να μην κολλάει το κέικ κλασικά και να μπορούμε να το ξεκολλήσουμε. Το αλεύρι όμως έχει την ιδιότητα επίσης ότι απορροφά την υγρασία. Και επειδή σε αυτό το γλυκό εμείς τη θέλουμε την υγρασία. Είναι αυτό που λες για τη λάσπη πριν, έτσι. Μπράβο, αυτό είναι το μυστικό. Ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος θα μας μάθει να μαγειρεύουμε τα πάντα, όχι. Επειδή λοιπόν τη θέλουμε την υγρασία, γι' αυτό και αντί για αλεύρι βάζουμε καστανή ζάχαρη. Γιατί όσο θα ψήνεται, θα έρθει και θα βγάζει υγρασία την απορροφά. Και τώρα, εδώ με ένα κουτάλι. Και δεν θα κολλήσει, είναι σίγουρο. Ναι, δεν θα κολλήσει καθόλου. Ούτως ή αλλιώς και η καστανή ζάχαρη να μείνει εξωτερικά είναι αυτή η υγρασία που λέγαμε και πριν ότι είναι το επιθυμητό μας αποτέλεσμα. Το θέλουμε. Και τώρα λοιπόν, από το μείγμα του φιστικοβούτυρου ερχόμαστε και παίρνουμε. Να βγάλω ένα κουτάλι ακόμα για να το κάνω λίγο πιο γρήγορα να σας δείξω τι θέλω να κάνω. Διάφορα μέρη από το φυσικό βούτυρο και το τοποθετώ διάσπαρτα μέσα στο μείγμα του brownies. Εδώ, κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Όπου θέλετε, να αφαιρέσω εγώ και τη Μαρίζα για να φαίνεται πιο καλά. Εδώ το μείγμα
σε διάφορα σημεία, απλά βάλτε και στις άκρες για να μπορέσει σε οποιοδήποτε κομμάτι και να κόψετε. Ο γιος μου μεγάλος τρελαίνεται για φυσικό βουτυρό. Τρελαίνεται. Θα, θα πάρω οπωσδήποτε, μην τα φάτε όλα. Θα του αρέσει πάρα πολύ. Καλή τρελαίνει. Να φτιάξει μόνο την κοπέλα μου σπίτι. Και εδώ ερχόμαστε τώρα. Αφού σου δεν μαγειρεύει ο Χρήστος εδώ πέρα. Και ρίχνουμε λίγο από το μείγμα σοκολάτας από πάνω. Δεν θέλουμε να το καλύψουμε τελείως. Άρα στην ουσία δεν το απλώνει. Όχι, γι' αυτό και δεν το ανακατέψαμε από την αρχή μαζί. Γιατί θέλουμε αυτή τη διχρωμία όπως φαινόταν και πριν στα κομμάτια. Για να μπορεί να ξεχωρίζει και να είναι ακόμα πιο έντονο στο δάγκωμα δηλαδή, του κομματιού, να είναι πιο έντονο το φυσικό βούτυρο. Παιδιά, αυτό αν δεν είχε αυγό ομό και άψητο το τρώγες. Δηλαδή, μόνο που το βλέπει, θε να βουτήξει στην πισίνα αυτή. Εδώ λοιπόν να πω ότι ψήνουμε στου 180 βαθμού για περίπου μισή ώρα. Εδώ μία διευκρίνηση που θέλω να κάνω είναι ότι κάνετε το τεστ με το μαχαιράκι όπω κάνουμε στα κέικ, αλλά το μαχαιράκι μα δεν θέλουμε να βγει τελείω στεγνό. Θέλουμε να έχει λίγο υγρασία. Και ψήνουμε λοιπόν, ξαναλέω, 180 βαθμούς στον αέρα, 30 βαθμούς περίπου. Αν θέλετε, φτιάχνετε και τη σάρτη σοκολάτας. Γρήγορα, σύση. Σύση, γρήγορα. Ω, Θεέ μου. Το δοκιμάζουμε εμείς και το λέμε τέλειο. Πρέπει να το δοκιμάσεις εσύ. Εσύ δεν θες να δοκιμάσεις. Εγώ. Εσύ όχι, δεν πρέπει. Αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση. Πόσα δοκιμές που κάνω. Τρώω πάρα πολλά γλυκά, παιδιά. Είμαι φοβερά γλυκατζής. Δεν σου φαίνεται όμως. Είμαι φοβερά γλυκατζής. Δηλαδή, τα κάνεις όλα αυτά. Ακόμα με τον Κωνσταντίνο ξεκινήσει το πρόγραμμα που πρέπει να μπω. Παναγία, όλα, είναι μου. Τόσο νόστιμο. Γιατί δεν είσαι ανάγκη ιδιαίτερη. Αυτό κινδυνεύει το κομμάτι, πρέπει να το σώσω. Παιδιά, αφήστε και για το παιδί μου. Να το φτιάξεις η μάνα του είσαι. Καλά σου λέει. Τι, συγγνώμη, Άννα μου. Θέλει και η Άννα, γλυκό. Α, τι θέλει, 30 λεπτά το ψήνουμε. 180 βαθμούς, 30 λεπτά στον αέρα. Ξαναλέω, κάνουμε το τεστ με το μαχαιράκι. Παίζει ρόλο το πόσο ώρα θα το ψήσουμε στο να μην βγει σφιχτό. Ναι. Αν ψηθεί πολύ περισσότερο από αυτό που πρέπει, θα μας στεγνώσει αρκετά μέσα και δεν το θέλουμε. Ωραία, ξαναλέω, οπότε ξέρετε και το φούρνο σας εσείς και μισάωρο σε ένα κανονικό φούρνο, αλλά υπολογίστε το. Μπράβο, μπράβο. Το γλυκό μέσα εισαγωγικά σκοτώνει. Είναι συνδυασμό, παιδιά, από σοκολάτα που έχω δοκιμάσει. Σκοτώνει, σκοτώνει. Όχι, απλά μόλι φύγω από εδώ θα πλακώσουν όλοι. Κράτα, σε παρακαλώ να πει στο γιο μου. Και το φυσικό βούτυρο είναι πολύ ωραίο και γίνω. Ναι, σε ωφέλει με στερμίδες βασικά. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο μου. Φιλιά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Και το βιβλίο του Χρήστου, φυσικά, μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε, έτσι. Γλυκά χωρίς, εκδόσεις Διόπτρα. Και να υποδεχτούμε το κορίτσι μας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ο Γιολαντάκι μου, γλυκό. Καλή χρονιά, με υγεία και πολλά χαμόγελα. Ναι, μωρέ, χαμόγελα, υγεία, όλα αυτά έτσι όπως τα λες. Λοιπόν, κάτσε να έρθουν και οι υπόλοιποι να μας πεις τι μας έχεις ετοιμάσει. Ναι, τι μας έχεις ετοιμάσει. Λοιπόν, το θέμα σήμερα που θα παρακολουθήσουμε, Σύση μου, είναι η σχολίωση. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την ανάπτυξη των παιδιών που απασχολεί πολλούς γονείς. Θα ήθελα να τονίσω ότι η σχολίωση δεν αποτελεί πρόβλημα υγείας. Είναι μια παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης και το πρόβλημα πιο πολύ είναι αισθητικό. Βέβαια, όταν η κλίση της σχολίωσης είναι έντονη, είναι μεγάλη, τότε μπορεί να κάνει κάποια ζημιά στην υγεία, όπως στην αναπνοή, στην καρδιά και τότε ίσως χρειάζεται χειρουργική παρέμβαση. Επίσης, κάτι που θα ήθελα να σημειώσουμε είναι ότι για τους γονείς που μας παρακολουθούν, είναι ότι η σχολίωση έχει τριπλάσια πιθανότητα να εμφανίζεται στα κορίτσια. Αλήθεια. Περισσότερα όμως θα μας πει ο ορθοπαιδικός χειρουργός Βασίλης Λυκομήτρος, ο οποίος μάλιστα έχει κάνει πρωτοποριακές επεμβάσεις παγκοσμίως σε ό,τι αφορά τη σπονδυλική στήλη. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Κύριε Λυκομήτρο, η σχολίωση είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στην ανάπτυξη των παιδιών που πάντα απασχολούν στην κοινωνία μας. Τι ονομάζουμε σχολίωση? Η σχολίωση είναι μία παραμόρφωση του ανθρωπίνου σώματος, δεν αποτελεί νόσο, αποτελεί μία πλάγια κάμψη και στροφή των σπονδύλων με την ανάλογη παραμόρφωση στο κορμί. Πού οφείλεται η σχολίωση? Είναι κάτι που μπορεί να το κληρονομήσει το παιδί από τους γονείς του ή είναι κάτι που μπορεί να αναπτυχθεί στην πορεία της ζωής του? Είναι σίγουρο ότι υπάρχει ένα γονιδιακό στοιχείο, υπάρχει η κληρονομικότητα, η ιατρική όμως ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει την αιτιοπαθογένεια της σχολίωσης. Δεν υπάρχουν προβλήματα επίκτητα τα οποία θα προκαλέσουν σε ένα παιδί σχολίωση και παραμόρφωση. Αυτά τα οποία λέγονται σχετικά με κακή άσκηση, είτε με την άρση της τσάντας για το σχολείο, έχουν από καιρό καταργηθεί. Δηλαδή, κύριε Λυκομήτρο, οι τσάντες των παιδιών, οι σχολικές, που είναι βαριές και όλοι οι γονείς παραπονιούνται, δεν προκαλούν κάποιο πρόβλημα στα παιδιά? Το μεγάλο βάρος της τσάντας δεν προκαλεί σχολίωση. Από ποια ηλικία μπορεί να αναπτυχθεί η σχολίωση
Και μέχρι ποια ηλικία μπορεί να εμφανιστεί? Μπορεί να εμφανιστεί είτε σε συγγενή σχολίωση στην έκτη εβδομάδα της κοίησης, είτε στην πρώιμη παιδική ηλικία 2 με 4 ετών, είτε μπορεί να ξεκινήσει στην κλασική παιδική ηλικία 6 με 8 ετών. Κλασικά όμως η σχολίωση, δηλαδή μιλάμε για το 95% των περιπτώσεων, είναι η λεγόμενη ιδιοπαθής, δηλαδή δεν ξέρουμε ακριβώς την αιτιολογία της, και είναι η προεφηβική, δηλαδή 10 με 12 ετών, και κυρίως εμφανίζεται στα κορίτσια. Υπάρχει και σαν τελευταία περίπτωση η ενήλικος σχολίωση, η οποία εμφανίζεται μετά την ηλικία των 50-55 ετών και οφείλεται κυρίως στην εκφύλιση των δίσκων και στην οστεοπόρωση. Από ποια ηλικία πρέπει να ελέγχουμε ένα παιδάκι αν έχει σχολίωση και πώς γίνεται αυτός ο έλεγχος? Γίνεται από τους γονείς ή από τον γιατρό? Οι παιδίατροι είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι στην Ελλάδα. Πάντα ένας παιδίατρος, είτε εμείς το προσέχουμε είτε όχι, θα παρατηρήσει την ράχη για πιθανή παραμόρφωση και τότε θα παραπέμψει στον ειδικό ορθοπαιδικό για περαιτέρω έλεγχο και θεραπεία. Κύριε Λυκομήτρο, ποια είναι τα σημάδια που θα πρέπει να παρατηρήσει ο γονιός για να αντιληφθεί την έναρξη της σχολίωσης? Κυρίως παρατηρούμε την ισορροπία ανάμεσα στο αριστερό και δεξιό, και όταν λέμε ισορροπία, ισορροπία των νόμων, την ισορροπία της μέσης. Στα κορίτσια που έχουν προχωρήσει στην ορίμανσή τους, στην ισορροπία ανάμεσα στο αριστερό και στο δεξιό στήθος. Και το κυρίαρχο στοιχείο που εμφανίζονται οι γονείς και παραπέμπουν τα παιδιά τους στον ορθοπαιδικό είναι συνήθως όταν εμφανίζονται το καλοκαίρι με το μαγιό στην παραλία, και τότε εκείνοι παρατηρούν μία δυσμορφία στο σώμα τους. Τι είδους προβλήματα μπορεί να προκαλέσει η σχολίωση στην υγεία ενός ανθρώπου μελλοντικά? Καταρχάς υπάρχει το αισθητικό πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με τη δυσμορφία κυρίως της ράχης. Θα εμφανιστεί πόνος στην πλάτη, στην περιοχή της σχολίωσης, και σε πολύ μεγάλες και βαριές μορφές σχολίωσης, πάνω από 95 μοίρες γωνίας, τότε υπάρχει συμπίεση των πνευμόνων και της καρδιάς, το οποίο δημιουργεί αγκιοκινητικά προβλήματα στο παιδί. Κύριε Λυκομήτρο, τι περιλαμβάνει η θεραπεία μιας ήπιας μορφής σχολίωσης? Σχολίωση ήπιας μορφής θεωρείται μέχρι 25 μοίρες γωνίας. Αυτό θεραπεύεται κυρίως με γυμναστική. Σήμερα πολλές φορές ακούμε να προτείνουν να φορούν κάποιους ειδικούς ορθοπαιδικούς κηδεμόνες. Ποια είναι η γνώμη σας, γιατρέ, γι' αυτό? Ο κηδεμόνας, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι μία λύση η οποία αυτή τη στιγμή σε εφαρμοστεί θα πρέπει να το φοράει το παιδί για περίπου μία τετραετία. Άρα δεν είναι μία απλή λύση και είναι μία βαριά απόφαση. Εναλλακτικά, γιατρέ, ποιες θεραπείες μπορούμε να ακολουθήσουμε? Έχουμε αρχίσει να χρησιμοποιούμε μία συσκευή η οποία ονομάζεται Apifix, και η οποία είναι μία ελάχιστης μεθόδου χειρουργική εφαρμογή, η οποία αποτελείται από μία συσκευή η οποία εφαρμόζεται μέσα στο σώμα του παιδιού και διορθώνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως διορθώνει ο κηδεμόνας. Το αποτέλεσμα όμως είναι πιο μακροχρόνιο και με πλήρη κινητικότητα του κορμού, χωρίς κανένα περιορισμό. Η σχολίωση μπορεί να διορθωθεί ολοκληρωτικά? Υπάρχουν πολλές και διάφορες χειρουργικές μέθοδοι. Έχουμε κάνει πολύ πρωτοποριακή δουλειά σε αυτές, και τότε η παραμόρφωση μπορεί να διορθωθεί ολοκληρωτικά και πλήρως. Κύριε Λυκομήτρο, γνωρίζουμε ότι έχετε κάνει πρωτοποριακές επεμβάσεις παγκοσμίως. Μιλήστε μας για τις νέες μεθόδους που εφαρμόζετε. Είμαστε από τους πρωτοπόρους παγκοσμίως στην διαδερμική διόρθωση της σχολίωσης, δηλαδή με πολύ μικρές σοπές, μέσω των οποίων καταργούμε το ανοιχτό χειρουργείο και τις παρενέργειές του. Και επίσης είμαστε πρωτοπόροι σε παιδιά με νευρολογική παραλυτική παραμόρφωση σχολίωσης,
όπου κάνουμε πολύ ερευνητική δουλειά με την παιδονευρολογική κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κλείνοντας, τι θα συστήνατε σε ένα παιδί ή έφηβο που αντιμετωπίζει το πρόβλημα της σχολίωσης? Εκείνο που θα ήθελα έντονα να συστήσω θα είναι η γυμναστική με όλες τις μορφές, διότι αυτό είναι ό,τι πιο καλό μπορούμε να προσφέρουμε στη σπονδυλική μας στήλη. Κύριε Λυκομήτρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπε. Και σε ρωτούσα την ώρα που βλέπαμε το βίντεο, αυτό πώς δημιουργείται η σχολίωση? Γιατί πολλές φορές εγώ έχω ακούσει από το περιβάλλον ότι η τσάντα, αν είναι πολύ βαριά ή ο τρόπος που την κρατάνε από τη μία ή από την άλλη πλευρά, τελικά δεν παίζουν αυτά ρόλο, έτσι? Ναι, Σύση μου, πολύ σημαντική η παρατήρησή σου. Όντως, δεν υπάρχει άλλη αιτία η οποία έχει βρεθεί παρά μόνο η κληρονομικότητα. Δηλαδή, σε κάποια παιδιά που είχαν εμφανίσει σχολίωση, είχαν παρατηρήσει ότι κάποιος από τους γονείς είχε επίσης το ίδιο πρόβλημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, είναι άνευ γνωστής αιτιολογίας, δηλαδή είναι ιδιοπαθής. Πολύ ενδιαφέρον έχει η απάντηση του γιατρού για την σχολική τσάντα, η οποία δεν φαίνεται να ευθύνεται για την σχολίωση, όμως μπορεί να προκαλέσει άλλα προβλήματα στο παιδάκι, όπως η δισκοκύλη, και γι' αυτό σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μπει όριο βάρους για τη σχολική τσάντα. Επίσης, και αυτό είναι ευθύνη των σχολείων, να πούμε, Γιολάντα. Πρέπει τα σχολεία να φροντίζουν γι' αυτό. Και επίσης και η κακή στάση του σώματος ενός παιδιού όταν κάνει τα μαθήματα ή όταν είναι στο κινητό ή στον υπολογιστή μπροστά δεν φαίνεται να ευθύνεται για τη σχολίωση, αλλά μπορεί να κάνει άλλα προβλήματα όπως η κύφωση. Κλείνοντας, Σύση μου, θα ήθελα να πούμε ότι αυτό που μας είπε και ο γιατρός, ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε οι άνθρωποι που έχουν σχολίωση είναι η γυμναστική. Η γυμναστική, και μάλιστα για τα μικρά παιδιά, συστήνεται οποιοδήποτε είδος γυμναστικής. Ιδίως βοηθάει η γυμναστική που έχει να κάνει με την ευληγησία, όπως ο χορός, όπως η ρυθμική γυμναστική. Και για τους μεγάλους, επίσης ο χορός, γιόγκα, πιλάτες. Και αυτό που ανακουφίζει τους ανθρώπους που έχουν σχολίωση εκτός από τη γυμναστική είναι επίσης το μασάζ. Μάλιστα. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιολάντα, και που ήρθες στην παρέα μας. Να σας θυμίσω το διαγωνισμό μας, γιατί είναι ένα franchise κατάστημα από την GoFit, αξία 45.000 ευρώ. Μπορεί να γίνει δικό σας, να είστε εσείς ο ιδιοκτήτης. Και μέσα στο πακέτο αυτό περιλαμβάνει τη μελέτη, ο σχεδιασμός, ο εξοπλισμός, η εκπαίδευση προσωπικού και προϊόντα για την εκκίνηση της επιχείρησης, όπως φυσικά και το franchise. Επίσης διεκδικείτε ένα Volkswagen T-Cross έκδοση T-Life λευκό πεντάθυρο 1.000 κυβικών με 95 άλογα. 17.600 ευρώ είναι η αξία του και μπορεί να γίνει και αυτό δικό σας με ένα απλό μήνυμα στο 14999 γράφοντας Open κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μόλις επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο Ευθύμης Ζησάκης.
ή λες δεν μου ταιριάζει, δεν το για θέλω. Για την παρουσίαση, θα σου πω αμέσως. Ναι. Για την παρουσίαση σε τέτοιο πρόγραμμα. Σε τέτοιο πρόγραμμα. Εγώ είχα τελειώσει τότε, την προηγούμενη χρονιά, είχα τελειώσει το Αμάρτημα της Μητρός στον Αντένα και μετά κάναμε τους Παιδες, που είναι και μια κοπέλα από εδώ εξαιρετική, η Ελίνα, υπεύθυνη καλεσμένων, και μετέπειτα προέκυψε αυτό. Αυτό δεν ήταν στα σχέδιά μου, δεν είναι κάτι που έχω φανταστεί και δεν είναι κάτι που θέλω να κάνω, ας πούμε, ξανά. Όχι ότι δεν μ' αρέσει, θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο, αλλά έχουν μπει τόσο πολύ στη ζωή μου τα θεατρικά μου, η δουλειά μου, ας πούμε, όπου δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Ναι, και εντάξει, αφού είσαι ηθοποιός έτσι κι αλλιώς, αυτή είναι η δουλειά σου. Απλά αυτό ήταν. Ναι, ήταν κάτι το οποίο ήταν μια πολύ ευχάριστη παρένθεση. Ναι. Κάτι άλλο σε τέτοιου είδους παρένθεση τηλεοπτικό θα ήθελες να κάνεις, κάποιο σόου, κάποιο. Κοίτα να δεις, έχουμε συζητήσει 2 χρόνια κιόλας και με διαφορετικά κανάλια για το Night Show. Έχουμε κάνει σχεδόν, έχουμε κάνει σχεδόν πιλότο. Δηλαδή με το ένα κάναμε πιλότο, με το δεύτερο δεν προλάβαμε στον πιλότο γιατί αλλάξανε κάποια στελέχη. Για να το λες έτσι, φαντάζομαι δεν μπορείς να μου πεις ποια κανάλια. Το είχαμε κάνει στον Αλφα τη μία φορά και. Εγώ το θυμάμαι, μόνο και εγώ το κάνει η Ελεονόρα, ας πούμε, τέτοιο. Late talk show. Ναι, σαν Jimmy Fallon, ας πούμε, λίγο. Λίγο πιο ηθοποιηστικό, δηλαδή λίγο πιο να κάνουμε διάφορα πράγματα τα οποία καλείται ο καλεσμένος να κάνει. Να κάνει, κάνω κι εγώ και αρχίζει λίγο ένα interactive. Ένα interactive από διάφορα τηλεφωνήματα, από διάφορα τέτοια πράγματα. Λίγο πιο ευχάριστο του Night Show. Ένα λίγο πιο φρέσκο του Night Show. Θα σου πήγαινε, γιατί γενικότερα παίζει πολύ ο Ευθύμης και είναι πολύ καλός στις μιμήσεις. Ναι, ένα κομμάτι είναι αυτό. Εγώ δεν εντοπίζω ένα πράγμα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ απλά το σε εισαγωγικά ευχάριστο τσαλάκωμα. Το όμορφο τσαλάκωμα, γιατί που μπορεί ο κόσμος να νομίζει, ας πούμε, για σένα, για μένα, για τον οποιονδήποτε που είναι εδώ, ότι είναι αυτό που βλέπουν στα περιοδικά, βλέπουν στα site. Δεν έχει καμία σχέση. Ναι. Είμαστε λίγο καραγκιόζητες. Ναι, ισχύει αυτό. Έτσι. Ισχύει. Οπότε εκ των πραγμάτων θέλω να το μοιραστώ εγώ αυτό το πράγμα με την υγεία του πράγματος και χωρίς να κοροϊδεύουμε κανέναν. Και τι έγινε τελικά, γιατί δεν προχώρησε. Δεν ευδοκίμησε γιατί πρώτον, εγώ είχα πάρα πολλά χρόνια το ΣΟΗ, οπότε οι υποχρεώσεις μου ήταν πολλές. Είχα θέατρο συνεχόμενα, οπότε πάλι και εκεί χάναμε ώρες. Είναι κάτι το οποίο αν το κάνω, που μπορεί κάποια στιγμή να το κάνω, θα αφιερωθώ πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι και τέτοιο πράγμα. Είναι ένα κομμάτι. Να είσαι 100%. Ακριβώς. Μάλιστα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως. Είναι κάτι που θα μας άρεσε να δούμε από σένα. Πες μου λοιπόν τώρα για τα θεατρικά σου, να ξεκινήσουμε από εκεί. Θεατρικά, ναι, σαφώς. Ζούμε σε μια πολύ ωραία φάση με την θεατρική μας ομάδα αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο θέατρο Πικάπα, σε ένα θέατρο που είναι ακριβώς στο μετρό του Νέου Κόσμου. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει. Από τον Νοέμβρη έχει ξεκινήσει. Ένα θέατρο off Broadway, 150, ας πούμε, όπου ο κόσμος μας τιμάει πάρα πολύ, παιδιά, σε μια εποχή που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Πολλές παραστάσεις φέτος, ρε. Αυτό. Ακόμα κι εμείς έχουμε χάσει την μπάλα. Δηλαδή, κοιτάμε τις παραστάσεις και λέμε, αυτό έχει ξαναγίνει τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω, πάρα πολλές. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει. Τα πρώτα στίγματα ήρθαν πέρσι. Πέρσι αρχίσανε κάποιες παραστάσεις και είχαν μια αστάθεια. Φέτος δεν προλάβανε να κάνω Χριστούγεννα. Ναι. Πολλές παραστάσεις. Ναι. Για αυτό το λόγο, γιατί είναι πολλές. Δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καλές. Σαφώς. Απλά και ο κόσμος πόσο να πάει. Για μένα είναι στενάχωρο αυτό, γιατί είναι η δουλειά μου και υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι μένουν χωρίς δουλειά. Εμείς τώρα, η εκδίκηση της ηλίθειας, ένας τίτλος πολύ αστείος. πάμε πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Είναι μια κωμωδία, 100% ελληνική κωμωδία. Σου πάει κωμωδία πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Εγώ κάνω έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει έθι, είναι όλο έθι και ό,τι πεις είναι αυτό, ναι. Και πραγματεύεται την αγάπη και την απάτη. Ένα δίλημα το οποίο νομίζω ότι όλοι το αντικρίζουμε κάποια στιγμή. Δηλαδή λες, okay, πού να πάω τώρα, να πάω από εκεί που ονομάζεται συμφέρον ή να πάω από εκεί που ονομάζεται αγάπη, φιλία, ηθική. Και είναι αυτό, πραγματεύεται αυτό. Αλλά με εξαιρετικούς συναδέλφους, ναι. Μέχρι τέλος του μήνα λέμε, αλλά έτσι όπως πάει δεν θα πάει μέχρι τέλος του μήνα. Μπράβο ρε παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό. Ναι, δεν θα πάει τέλος του μήνα και είναι κάτι πολύ ευχάριστο γιατί το ξαναλέω ότι είναι ένα θέατρο το pick-up off of Broadway. Όποιος ξέρει και έχει πάει στην Αμερική αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι της πρώτης γραμμής το θέατρο. Mm-hmm. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Το τι έχει καταφέρει αυτή την εποχή. Βέβαια. Ιωάννα Πηλιχού, Χρύσα Παπαλελούδη, Βασίλη Ζούκα, Κατερίνα Βαλμάκη και Δημήτρη Μητρόπουλο σκηνοθετεί. Ωραία ομάδα. Και εκτός από την εκδίκηση της ηλίθειας. Εγώ κάνω κάτι που ονειρευόμουν πάντα να κάνω. Μου έκανε την πρόταση το Διπεθέα Αγρινίου, κρατικό θέατρο, τα Οργισμένα Νιάτα.
Κλασικό. Κλασικό ρεπερτόριο, ένας ρόλος ζωής κατά τη γνώμη μου, ο Τζίμι Πόρτερ, όπου το δουλεύουμε με τον Αλέξανδρο τον Κοέν, κάνει σκηνοθεσία ο Αλέξανδρος Κοέν. Και ανυπομονώ να ανέβει στη σκηνή αυτό το οποίο θα ανέβει 14 Φλεβάρι την ημέρα των ερωτευμένων. Κάνει ταυτόχρονα πρόβες, δηλαδή ταυτόχρονα ενώ παίζει την παράσταση. Πω από και θα πα από το ένα στο άλλο. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Την ημέρα των ερωτευμένων, ωραία μέρα για να δει το αρχίσουμε τον Νιάτα. Και τώρα που είπαμε για την ημέρα των ερωτευμένων. Ναι, και εγώ έτσι θα σου έλεγα. Αχ. Τι, αυτό. Όχι, μου πιάσε από τα χέρια που λε την ημέρα των ερωτευμένων. Να, πάρα πολύ ωραία. Ευθύμη μου πω σε αυτή την περίοδο. Ωραία, θε το δώρο. Θε το δώρο ή θε την περίοδο, ό,τι θέλει. Όχι, ό,τι θε. Δώσ' μου το δώρο πρώτα. Ωραία, το δώρο, λοιπόν. Θα σε ρωτήσω μετά όμω. Σαφώ. Εκτό από αυτά που σα είπα, τα θεατρικά δρόμενα τη κατάσταση αυτή τη στιγμή, έχω μια θεατρική ομάδα από το καλοκαίρι. Ένα πράγμα που πάντα ήθελα να το κάνω. Βρήκατε δύναμη λοιπόν το καλοκαίρι να το κάνω. Μαζί με το ΚΕΠΕΑ Ορίζοντες, Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, φτιάξαμε την πρώτη θεατρική ομάδα στην Ελλάδα με παιδιά με σύνδρομο Down αυτισμό. Έλα ρε εσύ αυτή. Και νοητική υστέρηση. Ένα από τα πιο όμορφα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Μπράβο σας. Κάθε μέρα που συναντάω αυτά τα παιδιά γίνομαι καλύτερος. Κάνουμε ένα εξαιρετικό πράγμα. Κάνουμε τη Χιονάτη, τη συμμορία τη Χιονάτη στον ΡΕΠ από Παθανασίου που πήραμε και τα δικαιώματα κανονικά. Και στόχος μου είναι αυτά τα παιδιά από του χρόνου, από Οκτώβριο του 2020 εννοώ, από τη νέα σεζόν, να φιλοξενούνται σε ένα κανονικό θέατρο των Αθηνών και μέσω του Υπουργείου Παιδείας, που είμαστε σε συζητήσεις τώρα, να σταλεί εγκύκλιο σε όλα τα ελληνικά σχολεία των ευρωτυπικών παιδιών, των κανονικών παιδιών, να επισκέπτονται τη διαφορετικότητα. Μακάρι. Μακάρι και να το στηρίξουν όλο αυτό και πιστεύω ότι και θα γίνει. Κάνετε μαθήματα τώρα. Κάνουμε μαθήματα, μαθαίνουμε το τι ακριβώς μπορεί να κάνει ένας τοπιός, το πώς συνδέεται μια παράσταση. Αυτό που αντικρίζω είναι, θέλω δηλαδή να το μοιραστώ πάρα πολύ, η αλήθεια αυτών των παιδιών, ότι δεν υπάρχει καμία δεύτερη σκέψη, δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Σου λένε θέλω να σε αγκαλιάσω. Όντως. Και γυρνάς το κεφάλι σου ένα τέταρτο μετά και είναι ακόμα εκεί. Γιατί δεν τον αγκαλιάσεις. Ευθύμη μου, νομίζω ότι το ότι λες ότι αυτό έγινε το καλοκαίρι, νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι γενικά ήταν καθοριστικό για σένα. Εγώ σου είδα ναι, να γυρνάς πολύ ανανεωμένος, πολύ αποφασισμένος. Εμένα προσωπικά μου δίνεις δύναμη, γιατί ήταν και για μένα μια χρονιά δύσκολη. Και δεν ξέρω, ρε παιδί μου, εσύ είσαι από τους ανθρώπους που μου έχεις βγάλει αυτό το δυναμισμό, που στη ζωή σου, ξέρεις, ό,τι και αν έγινε, πάτησες τα πόδια σου, πήρες τη ζωή από τα μαλλιά και βγήκες από ό,τι και αν ήταν αυτό. Δυνατός, πιο δυνατός από πριν. Έτσι. Και μ' αρέσει αυτό, γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω και πριν σε αφήσω. Βεβαίως. Σε τι φάση σε βρίσκουμε λοιπόν στην προσωπική σου ζωή, αν είσαι ερωτευμένος, αν είσαι με κάποιον άνθρωπο ή αν ακόμα δεν είσαι έτοιμος γι' αυτό. Κατάλαβες τι εννοώ. Εμένα... Δηλαδή, αν είσαι πιο εσωτερικά, αν έχεις γυρίσει. Γιατί αυτό τον εσωτερισμό τον βλέπουμε. Έτσι, έτσι. Να ξεκινήσω και να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που λες, που το αναγνωρίζεις και που μου λες ότι μεταλαμπαδεύει δύναμη αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χρωστάω πάρα πολλά στην αυτογνωσία, χρωστάω πάρα πολλά στην αυτοβελτίωση. Έχω αρχίσει και εκπαιδεύομαι στην τεχνική του Τσόπρα, που μπορεί να τη γνωρίζετε, ναι, ναι, η οποία έχει να κάνει με τη δύναμη μέσα μας. Και αυτό αποδίδει 100%. Αποδίδει 100% σε σχέση με τη δουλειά μου. Και το 2019 προς 2020 μου έφερε και έναν άνθρωπο εξαιρετικό, όπου πάνω απ' όλα τον θαυμάζω, πάνω απ' όλα τον στηρίζω και αυτό το ίδιο. Και χαίρομαι πάρα πολύ και τον προσέχω σαν πολύτιμο πετράδι. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, παιδιά. Εγώ θέλω να βάλω τα κλάματα. Δεν υπάρχει αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Για την ειλικρίνειά σου, για το πώς άνοιξες την ψυχή σου και εύχομαι όλα σου τα όνειρα, γιατί τα όνειρά σου δεν συνδέονται μόνο με σένα, συνδέονται και με πολύ σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο που κάνεις. Να γίνουν όλα πραγματικότητα. Για ένα πράγμα που το ξέρετε πολύ καλά, το κακό είναι στην υπηρεσία του καλού. Όταν συμβαίνει κάτι το οποίο μπορεί να μας ρίχνει, είναι για να ανέβουμε πιο δυνατοί. Εγώ αυτό έχω αποκομίσει και αυτό θέλω να μεταλαμπαδέψω. Να μην το φοβόμαστε. Λοιπόν, τα δώρα μου και έφυγα. Πάρα πολύ. Τα δωράκια, ναι. Αυτό είναι το τολμό, είναι το ημερολόγιο με μένα και τα παιδιά και τη θεατρική μας ομάδα. Πολύ. Σε καλή μεριά, εκεί στην κουζίνα, λίγο δίπλα στο ψυγείο. Φιλάκια πολλά, φεύγω. Περίμενε, θα φύγουμε εμείς. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, Ελένη, σήμερα δεν ξεχνάτε ότι κυκλοφορεί η εφημερίδα Το Έθνος της Κυριακής και βρίσκεται φυσικά και όλα τα ένθετα, τα αγαπημένα σας. Φυσικά το περιοδικό Το TV Έθνος. Με τις αποκλειστικές τηλεοπτικές συνεντεύξεις, το ένθετο
Έθνος Φάκελος Ελληνοτουρκικά. Επίσης θα βρείτε και το περιοδικό People με την συνέντευξη στην αποκλειστική του Christopher Εντίνου και την επιστροφή του Deal. Στην προσωπική μου ζωή είμαι ήρεμος και cool, δηλώνει. Επίσης θα βρείτε και το περιοδικό μόδας In Style με την καταπληκτική Μαρία Ναυπλιώτου στο εξώφυλλο και φυσικά το Avengers, το κόμικ, το αγαπημένο, το μέρος πρώτο για εσάς που αγαπάτε και λατρεύετε τα κόμικ. Γεια σας, κυρία Ρουματζά. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλή χρονιά. Δεν τα έχουμε πει, είναι η πρώτη μας φορά σήμερα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους, καλή επιτυχία. Πολύ σκανταλιάρα η Τζίντζερ. Πολύ σκανταλιάρα η Τζίντζερ. Είναι αυτή. Δεν έχει όρια. Δεν έχει όρια, μάλιστα. Μανούλα δεν τα έχει βάλει. Κάτι έχει μαζί σου, τον βλέπω από χτες. Παρακολούθησα και χτες. Μόνο από χτες. Έτσι. Τα τελευταία 20 χρόνια, όσο κύριο κουμπάρος μου. 20 χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια, πολύ ωραία. Και τα τελευταία 20 χρόνια είναι και τα DNA Center στην αγορά, γιατί θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το χρόνο κλείνουμε 20 χρόνια στις υπηρεσίες της ομορφιάς. Να τα εκατοστήσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ είμαι 18 χρόνια, φαντάζεσαι λοιπόν άμα τα εκατοστήσουν τα DNA και είμαι και εγώ μέσα, δεν το συζητώ. Κάτι καλό θα έχουν κάνει τα DNA. Κάτι καλό θα έχουν κάνει τα DNA σίγουρα και κάτι πολύ καλό έχουν τα DNA σήμερα, γιατί καλωσορίζουμε τη νέα χρονιά με νέα τεχνολογία, με μια πραγματικά νέα μέθοδο η οποία θα κάνει θράψη. Θέλω να θυμάστε ότι θα μιλάμε όλο το 20 για αυτήν, γιατί πραγματικά μπορούμε πλέον να μιλήσουμε για επαναδόμηση στο λαιμό. Στο λαιμό και στο οβάλ. Όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολο σημείο είναι το συγκεκριμένο σημείο και με πόση πίεση μπορούμε να κάνουμε καλό σε αυτή την περιοχή. Θα ξεκινήσω λοιπόν με δώρο, γιατί βλέπω ότι έχετε βγάλει κατευθείαν την κάρτα με τα τηλέφωνα. Βέβαια. Γιατί θέλετε, ανυπομονείτε. Οπότε λοιπόν, οι 40 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν τώρα, χωρίς καν να έχω αναφέρει, γιατί τη τεχνολογία βέβαια μιλάμε, την έχουμε βγάλει την κάρτα μας, αλλά δεν πειράζει. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210. 32-40.000, 231-025-1002 για τη Θεσσαλονίκη, γιατί οι 40 πρώτοι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν εντελώς δωρεάν μία ολοκληρωμένη εφαρμογή στο λαιμό, στο οβάλ και στο ντεκολτέ. Face sculpting. Πρόκειται για μία καινοτόμο μέθοδο, πρόκειται για ένα δυναμικό συνδυασμό τετραπολικής ραδιοσυχνότητας με blue soft laser και vacuum. Τι κάνει όλο αυτό? Στην ουσία μας δίνει τη δυνατότητα να λιάνουμε και να εξαφανίσουμε τις γραμμές στο λαιμό. Ο λαιμός είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο. Είναι ένα δύσκολο σημείο το οποίο αφορά όλες τις γυναίκες από τα 35 χρόνια και μετά. Ο λαιμός είναι ένα σημείο το οποίο βάλετε, είναι το στηρικτικό πλέγμα καταρχάς βρίσκεται εκεί, το οποίο συγκρατεί το πρόσωπο. Και πολύ συχνά, όταν πάμε στον καθρέφτη και κάνουμε αυτή εδώ την κίνηση, αυτομάτως βλέπουμε ότι στην ουσία δεν κάνουμε κάτι με το οβάλ. Στην ουσία φτιάχνουμε το λαιμό μας. Άρα λοιπόν, κάνοντας αυτή την κίνηση, κάνουμε επαναδόμηση λαιμό και οβάλ. Έρχεται λοιπόν το face sculpting με την τετραπολική ραδιοσυχνότητα να κάνει άμεση σύσφιξη από την πρώτη κιόλας εφαρμογή με μετρήσιμο αποτέλεσμα. Έρχεται το blue soft laser, το οποίο πρόκειται για ένα ψυχρό laser, το οποίο εδώ βλέπετε πραγματικό γεγονός, ακριβώς βλέπετε πραγματικό γεγονός, είναι μέλος δικό μας, είναι μέλος του συντάγματος. Εδώ, όπως βλέπετε, πρόκειται για μεγαλύτερη ηλικία. Κάνει και γωνίες, βλέπω. Κάνει και ακριβώς. Γιατί, όπως είπα, στην ουσία δεν λειτουργούμε σε όλο το πρόσωπο. Λειτουργούμε στο οβάλ και στο λαιμό. Απλά με το λέιζερ κάνουμε πέρασμα σε όλο το πρόσωπο, οπότε έχουμε λίανση στις ρητίδες. Και επίσης, με την τρίτη τεχνολογία, την vacuum, έχουμε τη δυνατότητα της αποτοξίνωσης και της απομάκρυνσης στις σακούλες και στους μαύρους κύκλους. Άρα λοιπόν στην ουσία πρόκειται για μία μέθοδο η οποία συνδυάζει τρεις τεχνολογίες στην ίδια συνεδρία. Αντιμετωπίζουμε λαιμό, οβάλ και σακούλες και κύκλους γύρω από τα μάτια. Όπως είπα, από την πρώτη κιόλας εφαρμογή έχουμε μετρήσιμο αποτέλεσμα. Όπως βλέπετε, ας πούμε, στην κάρτα, στο πριν και στο μετά, το οβάλ. Βλέπετε, κάνοντας το οβάλ, έχουμε στην ουσία λίανση και της ρινοπαριακής, χωρίς να έχουμε αγγίξει τη ρινοπαριακή. Και εδώ το ίδιο, φτιάχνοντας το λαιμό και το οβάλ. Είναι αυτό που σας είπα πριν. Στην ουσία, όλες οι γυναίκες, όταν ξυπνάμε το πρωί στον καθρέφτη, είναι η πιο ωραία μας φάση, γιατί είμαστε λίγο πρισμένες από τον ύπνο και δεν έχουμε πολλές ρητίδες. Άμα το παρατηρήσετε αυτό το πρωί, και όπως επίσης το πρωί βλέπουμε και το λαιμό μας σε καλύτερη κατάσταση, το
Το μόνο που μπορεί να δούμε είναι λίγο πιο πρισμένα τα μάτια. Στην ουσία, λοιπόν, αυτή η τεχνολογία, αυτός ο δυναμικός συνδυασμός τριών διαφορετικών τεχνολογιών στην ίδια συνεδρία, μπορεί να μας δώσει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε μιλήσει κάθε φορά ξεχωριστά. Δηλαδή, άλλες φορές έχουμε μιλήσει για το λέιζερ, άλλες φορές έχουμε μιλήσει για τις ραδιοσυχνότητες. Τώρα συνδυάζουμε λέιζερ, ραδιοσυχνότητες και βάκουμ και έχουμε τη δυνατότητα για ένα πολύ φωτεινό, λίο πρόσωπο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βγάλουμε το contouring από τη ζωή μας πραγματικά. Και πραγματικά είναι ένα πολύ φωτεινό πρόσωπο. Και μας δίνετε και στους πρώτους στη συνεδρία. Στους πρώτους 40 λοιπόν που θα τηλεφωνήσουν για την Αθήνα σε Σύνταγμα, Πατησίων και Φυσιά. 210-32-40.000 και για τη Θεσσαλονίκη στο 231-025-1002 θα έχουν ολοκληρωμένη συνεδρία πρόσωπο, λαιμό, ντεκολτέ, εντελώς δωρεάν. Ευχαριστούμε πάρα Εγώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Διαγωνισμό μας έτσι άλλη μια φορά, γιατί είναι υπερδιαγωνισμός, δεν είναι ένας απλός διαγωνισμός. Franchise κατάστημα από τα Coffee, ταξίας 45.000 ευρώ, που περιλαμβάνει μελέτη, σχεδιασμό, εξοπλισμό, εκπαίδευση προσωπικού, αλλά και τα πρώτα προϊόντα για την έναρξη της επιχείρησής σας, όπως και το Volkswagen T-Cross έκδοση Life, λευκό, πεντάθυρο, χιλιάρι με 95 άλογα, αξίας 17.600 ευρώ. Και τα δύο αυτά μεγάλα δώρα τα διεκδικείτε με ένα απλό μηνυματάκι, open και όνομα τεπώνυμο, στο 14999. Τζίντζερ, πώς σου φάνηκε αυτό το Σαββατοκύριακο που ήρθες στην εκπομπή? Πάρα πολύ χαρούμενη ήμουν. Τώρα που δεν κατουράς όπου βρεις, δεν μπορούμε και σε παίρνουμε. Ζωηρή ήμουν πολύ. Ναι, μαμά, δεν θα μάθει να προχωράω δεξιά και αριστερά. Και να κυνηγάω τη. Γιατί πιστεύετε ότι επιτίθεται στον Παύλο? Δεν να μας πει κάποιος που εξηγεί συμπεριφορές ζώων. Θα σου εξηγήσω. Το σκυλί είναι πεινασμένο, με βλέπει μετός. Μα δεν είναι, έφαγε ένα κουβάρι. Και έρχεται για να φάει το σκυλί. Μήπως ερωτεύτηκε? Μα δεν έτρωγε. Δεν είναι απίθανο. Ναι, γιατί... Άννα μου, θέλω να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Sorry κιόλας. Λοιπόν, μην ξεχάσετε σήμερα το βράδυ να δείτε Κόκκινο Ποτάμι, αύριο και κάθε μέρα μέχρι να ξανάρθει το Σαββατοκύριακο που ανυπομονείτε. Μεσημέρι Yes με τον Παύλο Σταματόπουλο και ευτυχείτε με την Κατερίνα Καινούργη φυσικά και με την Κατερίνα Ζερίφη το Μεσημέρι Yes. Δεν μπορώ, αγχώθηκα. Και εμείς θα είμαστε ξανά εδώ το επόμενο Σάββατο στις 10 παρά 4. Πολλά φιλάκια και να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Γεια σας!